Καταφερά, είμαστε live. Γεια σου, πολύ Πάρη. Ωραία. Γεια σου, Αντώνη. Γεια σου, Γιάννη. Γιάννη. Αχ, τι έγινε, παιδιά. Από το πουθενά. Από το που ήρθες εσύ. Εδώ περίμενε. Περάστε με σπίτι. Περάστε εδώ με σπίτι. Γεια σας. Έχουμε έρθει για μια δημοσκόπηση. Α, ναι, πείτε μου, εδώ πέρα, δεν κάνω τίποτα άλλη μέρα, εδώ με το COVID, κάθομαι εδώ, τέτοια δεξιά-αριστερά, πείτε μου, παιδιά, θέλετε, εδώ απαντήσω τα πάντα. Πόσα άτομα είμαστε στο σπίτι, χιλιάδες είναι ο κόσμος αυτή τη στιγμή που παρακολουθεί. Είμαστε από τη μικρή κουβέντα και έχουμε συνδεθεί ζωντανά με το Los Angeles, όπου έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Βλαχογιάννη, ο οποίος, λοιπόν, θα τα πω εγώ μια γρήγορη, ρε παιδί μου, ψιλολάθος και μετά, ξέρεις, θα συζητάς εσύ πιο σωστά, είναι το... Format αυτό. Λοιπόν, ο Γιάννης είχε ξεκινήσει μια, αρκετές μάλλον startup, αλλά μια η οποία είναι ίσως πιο γνωστή από όλες και λεγόταν BugSense. Και έτσι για να ρίξω και λίγο έτσι λάσπη στην αρχή. Στην αρχή λεγόταν Σφάλμα, γιατί... Μεγάλο Σφάλμα που ήταν Σφάλμα. Είμαστε 20 συστημικοί λοιπόν, με την οποία BugSense μαζί με τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο πήγανε τότε στην Αμερική, κάνανε πολλές ωραίες ιστορίες που θα συζητήσουμε λίγα και στο podcast. Μετά αγοράστηκε από τη Splunk, που είναι μια εταιρεία για big data και αυτή στην Καλιφόρνια, και τώρα ασχολείται με fintech, έχοντας μια εταιρεία που λέγεται Agent Risk. Παράλληλα, είναι και πολύ ωραίος podcaster στο Silicon Valley Podcast. Καλά το λέω. Silicon Beats, συγγνώμη. Και θα μας τα πει και εκείνο σε πολύ λίγο. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, παιδιά. Τι λέει, πώς πάει? Γενικά, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εδώ πέρα είπαμε να κάνουμε ένα live, να τα πούμε και όλοι μαζί και να συζητήσουμε ωραία πράγματα. Να ξεκινήσουμε με τα σημαντικά. Τι γράφει το T-shirt? Α, λοιπόν, εδώ πέρα, T-shirt. Να βλέπω εδώ. Αν διαβάζεις, είσαι πολύ κοντά. Είναι για το πόδι. Statement. Άρα, εμείς που το διαβάζουμε. Ναι, βασικά, αυτό ήθελα να πω για βοσ, για να μπορώ να το διαβάζω. Δηλαδή, κυριολεκτικά πρέπει να είσαι 5 μίλια μακριά, αλλά εντάξει, it's okay. Όχι, είναι πολύ καλό. Εμένα μου αρέσει γιατί περνάει για ένα μήνυμα. Είναι ωραία φάση. Έχω κι άλλο ένα που λέει I was tested positive for COVID και είναι γαμό να το φοράς έξω. Γιατί ξέρεις... Α, ναι. Ζωρίζει το άλλο. Οκ. Μπορεί κι εγώ να κάνω ένα τέτοιο τσεκ να κυκλοφορήσω. Με έπεισε λίγο. Λοιπόν, πιάνει πάρα πολύ να κάνεις κανένα βραχιολάκι που να λέει COVID και να κόβεις βόλτα και εκεί είναι που θα φρικάρουμε. Για πες μας και εσύ, κάνε μας ένα recap. Τι κάνεις, πού βρίσκεσαι, για να ξεκινήσουμε έτσι μετά. Los Angeles, φύγετε και εδώ πέρα. Γράφουμε πράγματα που να κάνουμε. Γράφουμε αλγορίθμους που κάνουν, διαχειρίζονται. Προσπαθώ να χρησιμοποιώ τις ελληνικές λέξεις, γιατί όλη μέρα χρησιμοποιώ τις αγγλικές εδώ πέρα. Που διαχειρίζονται portfolios χρηματο... Πώς λέγονται τα ελληνικά portfolios? Αχ, το ξεχάσει. Τέλος πάντων, διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια, τόσο κοντά, μην τόσο κοντά στην τρίτη. Που διαχειρίζονται λοιπόν χαρτοφυλάκια και εσύ απλά κάθεσαι, βγάζεις τα λεφτά σου, μας τα δίνεις εμάς και έχουμε αλγορίθμους οι οποίοι τα κάνουν rebalance, σου μαζεύουν για τάξεις, τα αλλάζουν για να λίγο πιο επιθετικά, λιγότερο επιθετικά και κάνουν όλη αυτή τη φάση. Κοινώς είμαστε, πώς είναι η Alpha Bank, καμία σχέση. Όχι, είναι ένα Alpha Bank, η Eurobank, γενικά όλα αυτές. Ναι, αυτό ουσιαστικά κάνουμε. Χρησιμοποιούμε αλγορίθμους για να βελτιστοποιήσουμε το χρηματικό πορτοφόλιό σου. Δεν τα λέω. Οπότε, πώς γίνεται, εγώ για ρε παιδί μου που θέλω να αγοράσω κάποιες μετοχές, γενικά ρε παιδί μου να ασχοληθώ με το χρηματιστήριο, καταβάζω την εφαρμογή, το Agent Risk, σωστά, κάνω ένα λογαριασμό. Αυτό. Μπράβο, για πες μας λίγο. Λοιπόν, πρέπει να είσαι καταρχάς Αμερικάνος πολίτης ή να μένεις στην Αμερική, γιατί την υπηρεσία την έχουμε μόνο στην Αμερική και το κατώτατο, το ελάχιστο όριο χρημάτων που χρειάζεσαι είναι 100.000 δολάρια για να μπεις στην υπηρεσία. Δηλαδή, απευθύνεται μόνο σε high net worth individuals αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό που φτιάχνουμε και ελπίζω να βγει σε κανένα δίμηνο, είναι μια υπηρεσία στην οποία μπορείς να πας εσύ manually και να βάλεις, έχω ξέρω εγώ Tesla, έχω Google κτλ. Και το σύστημα σου κάνει recommendations ότι έχεις πάρα πολύ Tesla, μήπως πρέπει να βάλεις και λίγο από εκεί για να είναι λίγο πιο balanced, μήπως να κάνεις εκείνο, να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο. Είναι πιο self, DIY, trader, investor κτλ. Okay.
Άρα δεν είσαι εσύ ο ενδιάμεσος που πάω εγώ και λέω βάλε μου εκεί και εκεί μετοχές, τις έχω αγοράσει εγώ και εσύ απλά μου προτείνεις. Σωστό. Αυτό το κάνουμε ουσιαστικά για να μπορέσουμε να προσφέρουμε την υπηρεσία και σε κόσμο που δεν έχει μήνυμο με 100.000 δολάρια, αλλά και δεν είναι και στην Αμερική. Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που είναι εκτός Αμερικής και θέλει access στην υπηρεσία. Εγώ να πάω ένα βήμα πίσω, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι μια έννοια που δεν είναι τόσο διαδεδομένη στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και ίσως αυτό, ρε παιδί μου, κάποιοι δεν καταλαβαίνουν πόσο γίνεται ή ποιος θα μπορούσε να το χρειάζεται. Άρα, λοιπόν, η λογική είναι ότι εγώ έχω κάποιες αποταμιεύσεις ή αποταμιεύω κάποια λεφτά το μήνα, το χρόνο, οτιδήποτε. Και θέλω κάποιον τρόπο αυτές οι αποταμιεύσεις να βγάλουν περισσότερα χρήματα από το να τις πάω στην τράπεζα και να μου πούνε κλειδωσέ τις, πάρε 2%, 1%, δεν ξέρω τι δίνουν, ρε παιδί μου, σε επιτόκια. Και άρα αυτά τα χρήματα, ρε παιδί μου, να γίνουν πιο πολλά. Αυτό όμως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ειδικά στην Αμερική, γιατί από εκεί πέρα, στην Αμερική, από όσο ξέρω, δεν έχει και σύνταξη στάνταρ. Οπότε περισσότερο αυτό που κάνουν είναι να εκμεταλλεύονται τέτοια πράγματα για να μπορέσουν να πάρουν σύνταξη μετά. Αυτό ακριβώς. Το συνταξιοδοτικό στην Αμερική ουσιαστικά είναι ένα investment account, ένα επενδυτικό account, επενδυτικός λογαριασμός, στο οποίο βάζεις εσύ τα λεφτά σου και τα διαχειρίζεις εσύ τι μετοχές θες να αγοράσεις. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα financial advisor, τον οποίο συνήθως τον πληρώνεις πολλά λεφτά για να μην κάνει τίποτα ή κάνει το κάνουν του καραγιώζει πράγματα. Και γι' αυτό το λόγο είπαμε εμείς, ξέρεις κάτι, ας χρησιμοποιήσουμε μόνο αλγορίθμους για να αρχίσουμε να φτιάχνουμε καλύτερα portfolio, να είναι πιο γρήγορα, να είναι πάντα on top το τι πρέπει να κάνεις. Και εσύ απλά χαλαρώνεις, έχεις access συνέχεια στο λογαριασμό σου να βλέπεις τι γίνεται, τι κάνουμε, ποιο λόγο το κάνουμε. Και that's it. Δηλαδή, από άποψη τεχνολογίας, το δυσκολότερο πράγμα είναι το regulation. Γιατί είμαστε regulated από το SEC, που είναι όσο μερικοί λένε ότι είναι ακόμα και πιο δύσκολο από το biotech, από τις εταιρείες που έχουν να κάνουν με φαρμακευτικά. Γιατί στην Αμερική, ό,τι πρόκειται για λεφτά, είναι πολύ πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο. Άρα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός στο τι κάνεις, τι λες, με ποιους μιλάς, γιατί μιλήσεις μαζί τους, logging, τα πάντα. Και αυτό είναι το μεγάλο, το δυσκολότερο τεχνολογικό κομμάτι. Το implementation κομμάτι είναι ουσιαστικά μαθηματικά που έχουν πάρει Nobel εδώ και τόσα χρόνια, που απλά πρέπει να τα κάνεις digitize για να τα κάνεις στο λογαριασμό σου. Αυτό έχει σχέση ή μπορεί να σχετιστεί με άλλες πλατφόρμες που σε βοηθάνε να κάνεις πιο γρήγορο investing, ας πούμε, σε πράγματα, ή είναι κάτι το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από αυτό? Αυτό, η AgentNX κάνει μόνο long-term investments, δηλαδή δεν πρόκειται να μπαινοβγαίνει γρήγορα στο χρηματιστήριο, γιατί η θεωρία μας είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις time την αγορά, αλλά πρέπει να κάνεις time στην αγορά. Δηλαδή, αυτό είναι η κακή μετάφραση του ελληνικού στο ελληνικό. Άρα προσπαθούμε να φτιάχνουμε long-term strategies, κυρίως γιατί όλοι οι πελάτες μας είναι αυτοί που βάζουν αυτά τα λεφτά και θέλουν να τα βγάλουν σε 15, 20, 30 χρόνια. Άρα τους ενδιαφέρει η μεγάλη απόδοση long-term και όχι να προσπαθούν, ξέρεις, να βγάλουν σήμερα κάτι, μεθαύριο κάτι άλλο. Και δυστυχώς έτσι δεν βγάζει λεφτά. Δηλαδή το έχουμε κάνει τρελά stress test και το έχουμε δει και από πάρα πολύ κόσμο και τα hedge funds που κλείνουν ένα 3 χρόνια. Ότι δεν μπορείς, όσο και έξυπνος να είσαι, δεν μπορείς να βρεις αυτό τις μικρές αλλαγές και να βγάζεις συνέχεια λεφτά. Δηλαδή, ακόμα και για high frequency trading, πας σε τελείως διαφορετικά μονοπάτια. Άρα, εμείς είπαμε, πολύ αργό trading, με μεγάλο ορίζοντα, στρατηγικές οι οποίες έχουν γίνει battle tested πολλά χρόνια και that's it. Το κάνετε αυτόματο αυτό ή κάνεις μια πρόταση σε εκείνον που έχει τα χρήματά του σε σένα και... Αυτόματο. Ο άλλος δεν έχει, με το που μεταφέρεις λεφτά, δεν μπορεί να ξανακάνεις τίποτα. Ούτε εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι. Οτιδήποτε βγάζει το σύστημα. Και αυτό πώς γίνεται. Okay, έχω ένα κεφάλαιο, 100.000, ας πούμε. Έρχομαι σε σένα, τα μεταφέρω σε ένα λογαριασμό. Σου ανοίγουμε αυτό, μόλις όσο κάνεις sign up agent, σου ανοίγουμε αυτόματα ένα λογαριασμό που είναι το δικό σου όνομα. Μεταφέρεις τα λεφτά εκεί πέρα. Και μετά έχουμε μια εταιρεία, την ονομάζουμε broker dealer, που κάνει όλη αυτή την κατάσταση, η οποία μας δίνει access στο να κάνουμε trades με τα δικά σου λεφτά. Τα λεφτά και τα assets, τα οποία κάνουμε trade, είναι πάντα στο δικό σου όνομα. Δηλαδή, ποτέ εμείς δεν τα παίρνουμε και that's it. Δηλαδή, πάντα έχεις 100% έλεγχο στα λεφτά σου, να δεις τι γίνεται. Δηλαδή, δεν είναι φαντάσου ότι πας και μία τράπεζα, τους δίνεις τα λεφτά και ο financial advisor αυτός κάνει ό,τι θέλει και συνδέεται τι γίνεται. Βλέπεις, είναι δικό σου account. Θεωρητικά
μπορείς να μας κλείσεις έξω. Μπορείς να πεις και παιδιά, εντάξει, δεν πάμε καλά. Θα κάνω lockout, θα κόβω τελείως το access και θα δίνω σε κάποιον άλλο. Δηλαδή μπορεί να κάνεις ακόμα και αυτό. Οκ. Σε ένα άλλο περιβάλλον, όχι το αμερικάνικο, ας πάρουμε κάτι πιο ευρωπαϊκό, όχι απαραίτητα την Ελλάδα, αλλά ξέρεις κάτι εδώ. Αν κάποιος έχει ένα τέτοιο κεφάλαιο, προτείνεις, ρε παιδί μου, να το... Δηλαδή, καλύτερα να το αφήσεις στην τράπεζα ή υπάρχει κάτι καλύτερο να κάνεις. Γιατί κάτι ίσως βγάζει νόημα στην Αμερική, αλλά δεν βγάζει νόημα σε ένα πιο regulated συντηρητικό περιβάλλον όπως η Ευρώπη, γι' αυτό ρωτάω. Σίγουρα. Στην Ευρώπη υπάρχει το πρόβλημα και υπήρχε η generic Ευρώπη. Είχαμε ανοίξει για λίγο στην Ευρώπη, μέχρι που άλλαξαν οι κανονισμοί και αναγκαστήκαμε να φύγουμε από την Ευρώπη. Πολλά ETF που υπάρχουν εδώ στην Αμερική και είναι πάρα 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 πολύ καλά, με πολύ χαμηλά fees, φανταστικό performance κτλ., δεν υπάρχουν στην Ευρώπη. Από εδώ νομίζω και 2-3 χρόνια, γιατί βγήκε το GDPR και το MiFID 2, κάποιοι κανονισμοί ειδικά για χρηματοοικονομικά, και τα αμερικάνικα ETF δεν θέλανε να to jump through all these loops και είπαν εντάξει παιδιά, τα λέμε Ευρώπη, see you later. Άρα δεν υπάρχουν πολλές επιλογές να φτιάξει ένα τόσο καλό πορτφόλιο όσο στην Αμερική. Αυτό όμως που μπορείς να κάνεις είναι μπορείς να φτιάξεις αυτό που ονομάζουμε τα synthetic assets. Δηλαδή μπορείς να φτιάξεις μικρά ETF και index funds διαλέγοντας εσύ συγκεκριμένα κάποια stocks. Δηλαδή μπορείς να κάνεις handpick ένα ωραίο καλάθι από stocks και να αρχίσεις να φτιάχνεις εσύ ένα balanced portfolio. Και είναι αυτό και είναι ένα από τα πράγματα που θα κάνουμε στο νέο προϊόν που βγάζουμε. Όταν διαλέξεις ότι είσαι Ευρώπη, θα σου δείχνουμε ποια stocks μπορείς να πας ώστε να κάνεις mirror το αμερικάνικο performance. Από ό,τι έχω δει και έχω κάνει τρελό research σε όλα τα automated digital advising συστήματα κτλ. Στην Ευρώπη, είναι όλα τραγικά. Δεν είναι απλά κακά, είναι πολύ κακά. Δηλαδή, ας πούμε, στην Αμερική είναι ακόμα και ένα τελείως τυπικό, πολύ απλό σύστημα, ξέρω, που έγραψε κάποιος σε Python σε 20 γραμμές, όπως η πρώτη έκδοση της Agentis, έχει, τι να σου πω, δηλαδή μπορεί να έχει ένα performance 10-12% κάθε χρόνο και στην Ευρώπη έχω δει πανηγυρίζουν όταν φτάσουν το 2-3%. 2-3% παιδιά δεν τα βάλω πουθενά, τα κάτω στην τράπεζα. Δηλαδή τώρα 2-3% παλεύουμε. Δηλαδή. Είναι όντως κοντά, δηλαδή άμα νομίζω από τα μυφτικά, πώς λέγονται αυτά που αφήνεις τα χρήματα μέσα και δεν μπορείς να πειράξεις για κάποιο καιρό, μπορεί το επιτόκιο να πλησιάσει και να περάσει αυτό. Ναι, οπότε δεν το περνάει. Να πω την αλήθεια, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με αυτά, αλλά θυμάμαι παλιά ότι μια τράπεζα στην Ελλάδα, φαντάσου, είχε έναν ταμιευτηρίο που είχε 2% επιτόκιο. Οπότε φαντάζομαι ότι από το ταμιευτικό της θα ήταν περισσότερο υποθέτω. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι, έχουν πέσει αυτά, είναι ψιλοχάλια. Έχουν πέσει. Αλλά το πρόβλημα λοιπόν είναι όχι μόνο το regulatory, και αυτό φάνηκε πάρα πολύ όσο φτιάχναμε την AgentRisk, είναι ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει innovator, παιδιά. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Γιατί δεν είναι ότι εγώ πριν την Agent Risk δούλευα σε hedge funds στην Goldman Sachs και ήμουνα quantitative finance και έπαιζα με αλγορίθμους. Πήρα τα βασικά, κάναμε περισσότερο research, ψάξαμε να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε optimize και πια δες, it works. Και τι ωραία που είναι, παίζει μια χαρά. Και Ευρώπη, όταν ξεκίνησα και έβλεπα ανταγωνιστές όταν είχαμε φτιάξει την Agent Risk Ευρώπης, ήτανε μαύρα χάλια και σκεφτόμουν τι ωραία που είναι εδώ πέρα. Θα πάρουμε όλη την Ευρώπη. Θα είμαστε κυριολεκτικά. Δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός μέχρι που άλλαξαν οι κανονισμοί. Και λέω εντάξει, παιδιά, τώρα δεν παίζει εδώ πέρα. Καθώς καθίσουμε να παλεύουμε τώρα με μετοχές, να έχουμε. Θα ξοδεύαμε πολλά περισσότερα λεφτά για compliance στην Ευρώπη, μόνο και μόνο για να είναι ανοιχτή η Agent Risk, όπως ξοδεύαμε για όλο το operation της Agent Risk στην Αμερική. Γιατί όλα εδώ είναι ηλεκτρονικά. Ξέρεις, τώρα στην Αμερική θες να κάνεις renew το license σου, είναι full ηλεκτρονικό, το κάνεις με ένα κλικ, το κάνεις revoke, βάζεις νέους advisors, τους βγάζεις, κάνεις τα πάντα σε 5-10 λεπτά. Στην Ευρώπη ήταν πόνος. Δηλαδή, πολύ χάλια εμπειρία, πολύ χάλια. Το μοντέλο γενικά μιας τέτοιας δουλειάς, πώς δουλεύει, δηλαδή αυτό που θα φανταζόμουν εγώ είναι ότι βάζω εγώ 100.000 ευρώ, όπως είπες, ρε παιδί μου, ελάχιστο, ας πούμε, ή το ποσό, ρε παιδί μου, που βάζω, βγάζω από αυτό 5. Και από τα 5 λογικά παίρνετε εσείς κάποιο commission, κάπως έτσι δουλεύει και αυτό, ή εσείς δουλεύετε με ένα fee, ας πούμε, monthly ή κάπως αλλιώς. Το κεντρικό product της AgentRisk λειτουργεί με 1% το χρόνο. Δηλαδή από ό,τι έχει το portfolio, όσο παίρνουμε 1%. Αυτό άσχετα αν πάει πάνω, άσχετα αν πάει κάτω. Mm-hmm. Παίρνουμε πάντα 1%.
Το ενδιαφέρον λοιπόν κομμάτι, και είναι από τα πράγματα που έμαθα όταν μπήκα στο χώρο, είναι ότι το να παίρνεις ένα ποσοστό πάντα είναι καλύτερο από το να παίρνεις ένα ποσοστό επί των κερδών. Mm-hmm. Και θα σας πω γιατί. Γιατί και εγώ στην αρχή ήμουνα, ρε παιδιά, τι, εδώ πάμε με ποσοστό, μόνο με κέρδη. Γιατί έτσι θα φανεί κιόλας και στον κόσμο ότι εμείς πιστεύουμε αυτό που κάνουμε κτλ. Το περίεργο όμως είναι ότι αν εγώ θα βγάλω λεφτά όταν εσύ βγάλεις λεφτά και εγώ δεν χάνω λεφτά όταν εσύ χάνεις λεφτά, εγώ μετά έχω τρομακτικό incentive να παίρνω πολύ επιθετικές θέσεις για να βγάλεις όσα περισσότερα λεφτά και να βγάλω κι εγώ. Αλλά όταν χάσεις, θα σου πω, εντάξει να γίνει, παίξαμε, έχασες, άρα it's okay. Σε κάποιον άλλο πελάτη ελπίζω αυτή η στρατηγική να πιάσε. Άρα αντί να προσπαθώ να σου φτιάξω ένα πορτφόλιο που καλώνει, λέω ότι παιδιά πάμε λοταρία. Πάμε, πάμε όλα μέσα. Έχασες, τι να γίνει, εντάξει. Next year. Επόμενη χρονιά, είμαστε καλά, να μου δώσεις άλλα λεφτά. Ναι. Κοίτα, μπορείς εκεί πέρα να κάνεις το πείραμα το άλλο που δουλεύει και στις, αυτό που λένε το κλασικό, ρε παιδί μου, έχεις μια λίστα με 1,000 άτομα και θέλεις να το παίξεις ότι είσαι, ρε παιδί μου, ο καλύτερος στο να προβλέψεις αγώνες. Οπότε λες 500 νικάει ο Παρτινεκός, στους 500 Ολυμπιακός. Sorry αν αυτές τις ομάδες ξέρω, είμαι άσχετος, αλλά οπότε λοιπόν τι κάνεις. Άμα ανοίξει ο Παρτινεκός, παίρνεις πρώτους 500 και μετά πας στο επόμενο παιχνίδι, ρε παιδί μου, και λες στους 250 το ένα, 250 το άλλο. Οπότε μετά κάποιοι θα μείνουν και θα λένε αυτός 3 στα 3 μου πέτω σωστό, ρε παιδί μου. Και θα κερδίσει. Οπότε έτσι πα και στο άλλο ρε παιδί μου, επιθετική στου μισού έτσι, στου άλλου γιου έτσι. Κάποιο θα βγει, θα πάρει λεφτά. Το πρόβλημα φυσικά είναι ότι με το SEC δεν μπορεί αυτό να το κάνει. Του λέει, αν στέλνει μηνύματα, πρέπει να είναι τα ίδιο περιεχόμενο σχεδόν σε όλου και δεν επιτρέπεται ακόμα και στον κώδικά σου να έχει μόνο θετικά μηνύματα. Αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο. Δηλαδή, δεν μπορώ να έχω πάντα ένα μήνυμα που όπου καλά το πορτφόλιο σου πετάει, και όταν βουτάει, να μην παίρνει κανένα email. Πρέπει να παίρνεις και ένα email, το πορτφόλιο σου βούτυξε. Αυτό είναι μετρήσιμο. Δηλαδή σου λέει ότι, ρε παιδί μου, άπαξ και στέλνεις από ένα threshold και πάνω θετικό μήνυμα, πρέπει και από το αντίστοιχο αρνητικό threshold να στέλνεις το άλλο, ή είναι ένα γενικό ασαφές. Είναι γενικό, δεν είναι quantitative. Αλλά αν δούνε, δηλαδή αν φας αν κάποιος πελάτης πάει και πει στο STC, ρε παιδιά, εδώ πέρα αυτοί οι τύποι μου έχουν στείλει 700 μηνύματα ότι το πορτφόλιο μου πάει μπόμπα και μπήκα μέσα στο και έχω χάσει 100.000, τι φάση. Και έρθει το εσύ και πει, για δώσε μας τα email, κάντε disclose τον κώδικα πώς στέλνει και πώς δεν στέλνει. Εκεί μετά ξεκινήσει και μπλέκεις. Γιατί ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να αρχίσεις να σκαμάρεις κόσμο. Ξέρεις, να αρχίσεις να τους πεις, πάμε δυνατά, πάμε. Ξέρεις, όποτε ανεβαίνει λίγο, ζημιά στην αγορά. Τα διαλύσαμε όλα και άλλα. Άρα ναι, πρέπει να είσαι λίγο προσεκτικός σε όλα αυτά. Να σου πω, έχουν συγκεκριμένους auditors που κάνουν audit τον κώδικα για αυτή τη δουλειά ή πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή υπάρχουν εταιρείες οι οποίες κάνουν audit κώδικα άλλων εταιρείων που κάνουν software για fintech ή... Εμείς που έχουμε γίνει audit στην αρχή, γιατί όλες οι fintech εταιρείες γίνονται audit στην αρχή, γιατί φαντάζεσαι, fintech εταιρείες έχουν βάλει με τη μία στο website AI, machine learning, πάρε 5, βγάλε 100, πάρτα, ξέρεις. Και κάνει το ίσιο και λέει, παιδιά, πρέπει να μου δείξετε ότι πραγματικά χρησιμοποιείτε machine learning, αλλιώς είναι fraud για τους investors. Δεν επιτρέπεται να λες ότι βάλε ένα πάρε 10, πρέπει να χρησιμοποιείς historical data και να τα κάνεις disclose κτλ. Και έχει αυτό τον πόνο στην αρχή. Εμείς λοιπόν περάσαμε από αυτό. Δεν είχαμε κάποιο θέμα, δηλαδή τσεκάρανε τα πάντα ήταν ή δύο ή τρεις, δεν θυμάμαι πόσοι ήταν, γιατί έγινε πριν 5 χρόνια. Τσεκάρανε λίγο ότι πραγματικά, και τους εξηγήσαμε το μοντέλο, πώς λειτουργεί, πώς προβλέπει, πώς αλλάζει κτλ. Και για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε machine learning και σε ποια σημεία και πώς χρησιμοποιεί. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν Amazon engineers και μπήκανε μέσα να δουν ακριβώς, ξέρω εγώ, το TensorFlow. Είναι πραγματικά δεν μπήκανε σε αυτή τη διαδικασία. Φαντάζομαι ότι αν είσαι τεράστιος, μια τεράστια εταιρεία, και υπάρχει λόγος να δουν ότι πραγματικά χρησιμοποιείς machine learning ή χρησιμοποιείς τεχνολογία που λες, θα φέρουν κάποιον ο οποίος ξέρει. Αλλά εκεί νομίζω έχεις μπλέξει ήδη πάρα πολύ. Αν κάποιος αρχίζει και λέει ότι αυτοί δεν χρησιμοποιούν, είναι σαν να σου κάνει κάποιος μήνυση. Θα καταλήξει δικαστήρια. Ωραία. Μ' αρέσει αυτό γενικά και θα το ξαναπιάσουμε σίγουρα το fintech. Αλλά εγώ θέλω να πάω, ρε παιδί μου, λίγα χρόνια πίσω. Ωραία. Περίπου 2008, 9, 10, καταλαβαίνεις το πάω νομίζω. Και λίγο να δούμε, ρε παιδί μου, τι φάση είναι αυτή.
Λοιπόν, οπότε θέλω λίγο να δούμε και την ιστορία, ρε παιδί μου, του σφάλματος, Παύλα Bugsense, δηλαδή πώς ξεκίνησε αυτό, ρε παιδί μου, πώς ξεκίνησε από την Ελλάδα κλπ. Αυτό πώς το βλέπεις, ρε παιδί μου, και τι θεωρείς ότι έχει αλλάξει τα τελευταία 10 χρόνια. Εσύ έχεις επιλέξει, βέβαια, να μην γυρίσεις πίσω ή να μην. Δεν ξέρω πόσο, αν έχει ομάδα changer στην Ελλάδα ή κάτι τέτοιο, αλλά γενικά δραστηριοποιείσαι full εκεί. Οπότε για ξεκινά από εκεί λίγο. Έχουμε μέχρι στιγμής ένα άτομο στην Ελλάδα και σκοπεύουμε, ελπίζω, το 2021 να πάρουμε άλλα 2-3 άτομα. Κυρίως γιατί, ξέρεις, είναι πιο εύκολο να έχεις άτομα της χώρας σου να συνεννοείστε και να, ξέρεις, να φτιάχνετε πράγματα μαζί. Και πιστεύω ότι έχουμε καλούς engineers και δεν το κάνω επειδή είναι πιο φθηνή στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα πάρουμε κόσμο στην Ελλάδα, είναι πιο φθηνό, που είναι τελείως χαζή δικαιολογία. Μπορούσαμε να πάρουμε και στη Ρωσία, ας πούμε. Δεν το κάνουμε λόγω χρημάτων. Το πώς ξεκίνησε η Bugsense και οι λόγοι που πέτυχε είναι λίγο. Βασικά δεν είναι περίεργο βλέποντας το τώρα το πώς έγινε, γιατί τότε δεν υπήρχε καθόλου startup community, έπρεπε να το φτιάξουμε. Ουσιαστικά με τον Banner είχαμε ξεκινήσει και κάναμε όλα τα event για Python, για Ruby, Google User Groups. Ξέρεις, τα κάναμε όλα αυτά. Και φτιάχναμε σιγά σιγά το tech community. Υπήρχε νομίζω τότε μόνο το Java community, το οποίο κάτι κουνιόταν και φυσικά και το open source community. Και ξεκινήσαμε λοιπόν με τον Banner να φτιάχνουμε πρώτα το community, να αρχίσουμε να φτιάχνουμε λίγο έτσι πράγματα. Ήρθαμε Αμερική και αυτό ήταν μεγάλη διαφορά. Καταλάβαμε ότι πρέπει να είμαστε στην Αμερική για να πάρουμε feedback το πώς λειτουργούν τα πράγματα για να ξαναπάμε Ελλάδα και να χτίσουμε. Και κάναμε focus πάρα πολύ στο προϊόν το οποίο άρεσε στον κόσμο. Δηλαδή αυτό είναι το καλό, ότι φτιάξαμε κάτι που χρειαζόταν ο κόσμος, έδινε value, έδινε αξία και έτσι δεν περάσαμε τις δύσκολες στιγμές να πρέπει να ξοδεύουμε άπειρα λεφτά σε marketing και να μην μπορούμε να κάνουμε conversions. Αυτό δεν το είχαμε ποτέ. Που είναι τύχη, γιατί δεν έπρεπε ποτέ να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Από την άλλη, φτιάξαμε ένα προϊόν και ακούγαμε συνέχεια τον κόσμο το τι ήθελε, μιλάγαμε μαζί τους. Αυτό το κάναμε τέλεια. Πιστεύω ότι αν ήμασταν Αμερικάνικη εταιρεία εξ αρχής, φυσικά τώρα είναι hindsight, τι θα συνέβαινε αν ξέραμε όσα ξέραμε, θα μπορούσαμε να είχαμε φτιάξει κάτι ακόμα μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο. Αλλά δυστυχώς, αν έρχεσαι από την Ελλάδα και δεν έχεις ξαναπαίξει σε τέτοιο παιχνίδι, ξέρεις, είναι αναγκαστικά φτιάχνεις ό,τι φτιάχνεις μέχρι αυτό το σημείο, που για την Ελλάδα και την Ευρώπη ήταν τεράστιο. Αλλά για την Αμερική μπορούσε να πάει ακόμα πιο πολύ, αυτό πιστεύω, ακόμα πιο ψηλά. Πολύ γρήγορα, βασικά, τι έκανε το Bugsense, για κάποιον που μπορεί να το έχει δει, να το ξέρει. Κάνουμε error reporting και analytics για mobile devices. Δηλαδή, ήμασταν ένα μικρό SDK, ένα μικρό application δηλαδή, που έμπαινε μέσα σε άλλα applications, όπως το Instagram, Skype και άλλα 40.000, άλλους 40.000 πελάτες, τόσο ήταν συνολικά που είχε η Bugsense. Και όταν έσκαγε το application σου, εμείς μαζεύαμε δεδομένα, στα δείχναμε real time σε ένα dashboard, σου λέγαμε ποια γραμμή είχε πρόβλημα, real time analytics, πόσο έχεις αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν το application σου, τι κουμπί πατήσανε, full analysis για το portfolio και είχαμε, για το portfolio λέω όχι, full analysis για το mobile app, η συνήθεια. Και είχαμε πλατφόρμες iOS, Android και Windows Phone. Είχαμε τις τρεις πλατφόρμες. Κάτι που δεν νομίζω να είχε σε τέτοιο βαθμό κάποιος άλλος competitor. Δηλαδή, εμείς είχαμε πάρα πολύ δυνατό support για το Android, αρκετά καλό για το iOS και αρκετά καλό για το Windows Phone. Οι competitors χαροπαλεύαν εκεί πέρα, μπορούσαμε. Εντάξει, τώρα. Εντάξει. Όχι, είναι πολύ σημαντικό γιατί πλέον, ρε παιδί μου, αν δεν κάνω λάθος, στην αγορά έχει γίνει τελείως consolidated. Δηλαδή, έχουν μαζευτεί. Υπάρχει μόνο το Crashlib που το έχει πάρει στο Firebase Google. Είναι χάλια, ρε παιδιά, αυτή η κρασίδα. Είναι χάλια. Άλλο αυτό, ρε παιδί μου. Δεν κρίνω αυτό, ρε παιδί μου, αλλά σου λέω ότι είναι πολύ μεγάλα τα μαγαζιά τα οποία πλέον κάνουν focus σε τέτοια εργαλεία. Δηλαδή. Παίζει και το Sentry αρκετά. Κοίτα μου τώρα τι γίνεται. Ας πούμε για Crashlytics. Θυμάμαι ότι είχαν σηκώσει πάρα πολλά λεφτά, ήταν στην Αμερική. Το προϊόν ήταν πάρα πολύ εύκολο και έκανε το 1/10 από αυτά που μπορούσε να κάνει η Bugsense. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι. Και δεν είναι ότι φτιάξαμε περισσότερα features. Θυμάμαι ότι υπήρχε κόσμο στο LinkedIn και έβαζε στα skills του ότι, ξέρεις, χρησιμοποιεί Bugsense και τέτοια. Δηλαδή, πραγματικά είχαμε πολύ μεγάλο community. Ναι, ήταν πολύ δυνατό. Όταν λοιπόν το Crashlytics εξαγοράστηκε από την Twitter,
και μετά πουλήθηκε στην Google, γιατί ξοδεύανε τρομακτικά λεφτά σε servers για να κάνουν αυτά που κάναμε εμείς σε 1000 δολάρια servers στη, στο, πού ήμασταν, στο Azure. Appengine. Δεν ήσταν Appengine. Ήμασταν και Azure, γιατί είχαμε πάρα πολλά κομμάτια που τρέχανε με ένα custom database που είχαμε φτιάξει και μας είχε δώσει Microsoft 100.000 ευρώ σε servers και πήγαμε εκεί πέρα και τα καίγαμε όλα. Και μετά πήγαμε full τα πάντα σε Google και μετά με τη Splunk πήγαμε πολλά και σε Amazon. Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν υπάρχουν καλές λύσεις ακόμα για mobile error reporting. Δηλαδή το βλέπω ότι το Sentry, ας πούμε, που το χρησιμοποιούμε και εμείς στο mobile app μας, it's okay. Δηλαδή βλέπεις λίγο τι γίνεται, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που το κάνουμε. Τι σου λείπει. Δηλαδή, σκάνε ένα error στο iOS και σου έρχεται σε ένα το exception στο Sentry. Τι πληροφορία άλλη θα ήθελες να δεις. Στο κομμάτι της Python, by the way, γιατί εμείς το χρησιμοποιούμε σε Django εφαρμογές που φτιάχνουμε και αυτά, είναι για μένα καταπληκτικό, είναι το καλύτερο. Ναι, σε Python, γιατί και εμείς χρησιμοποιούμε σε Python, Elixir και Mobile, σε ό,τι δεν είναι Mobile είναι καταπληκτικό. Είναι σε Python, εντάξει, δεν υπάρχει σύγκριση. Σε Mobile όμως που τα data έρχονται symbolicated, πρέπει να βάλεις disymbolication και να κάνεις όλα τέτοια πράγματα. Πρώτον, δεν παίζει ακόμα σωστά. Δεν βγάζει σωστά τις μηνές, γιατί είναι πολύ δύσκολο πρόβλημα γενικά αυτό να λυθεί σε real time. Και το άλλο είναι ότι σε mobile apps βλέπεις κρασαρίσματα, εντάξει, άπειρα, γιατί έχεις και πολλές συσκευές που είναι, ξέρεις, του 2003, το αποτέλεσμα σκάνει λόγω μνήμης, whatever. Δεν σου κάνει priority τα κράσεις ανά users. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εμένα δεν με ενδιαφέρει ο αριθμός κράσεις, με ενδιαφέρει ο αριθμός κράσεις ανά user. Δηλαδή, αν ξαφνικά 50% του user base μου έχει αυτό το συγκεκριμένο κράς, αυτό. Δεν με ενδιαφέρει αν αυτό το κράς είναι 5 εκατομμύρια φορές. Θέλω να κάνω sort by unique users. Είναι πολύ σημαντικό. Και το δεύτερο είναι, δεν μπορείς να βάλεις ένα ακόμα dimension που να πεις, θέλω να μου δείξεις τα κράσεις τα οποία συμβαίνουν μόνο short phrases έχουν αυτό το property. Είναι paid users. Γιατί αν paid users έχουν κράσεις πάρα πολλά γιατί κάνουν update στο καινούριο iOS, πρέπει να κάνω fix το iOS. Αν τώρα οι free users μου που έχουν Android έχουν περισσότερα κράσεις, είναι να τους φτιάξω τον επόμενο κύκλο. Δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Ρατσιστικό τώρα το paid in iOS και free in Android, αλλά συνέχισε. Απλά για να το λέω, παρέντηση τώρα με Android. Αλλά δεν κάνει prioritize βάσει business metrics. Είναι ένα πολύ ωραίο developer tool, αλλά δεν έχει περάσει στο ακριβώς επόμενο επίπεδο που είναι, ok, πρέπει να κάνω σαν developer, επειδή θα έχω πάρα πολλά bugs, το οποίο συμβαίνει δυστυχώς στο mobile, πρέπει να κάνω prioritize με τα business needs και όχι με το πρέπει να λύσω. Αυτό δεν κάνει το New Relic ή δεν προσπαθεί να κάνει. Το New Relic έκανε πολύ performa. Ποια code paths είναι πιο γρήγορα και πού υπάρχει το bottleneck, αν υπάρχει, όλο αυτό το instrumentation που τη βάζει κτλ. Προσωπικά δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. It's good to have, αλλά ξέρεις, αν έχει πέσει κάποιο server και όλα πηγαίνουν πιο αργά, δεν μπορείς να κάνεις feed images ή έχει πέσει το CDN σου ή whatever, νομίζω η DevOps σου θα το ψιλοκαταλάβουν πολύ πιο γρήγορα από εσένα που είσαι mobile developer. Θα έχει συμβεί κάτι πιο χοντρό. Το New Relic είναι πάρα πολύ ωραία υπηρεσία. Πολύ ωραία υπηρεσία, αλλά και αυτοί, ξέρεις, είναι, βάζουν κάποια features, αλλά μάλλον δεν μιλάνε ακόμα τόσο πολύ με πολλούς πελάτες. Δεν ξέρω. Εμείς, επειδή ήμασταν μικρή εταιρεία, εγώ και ο Πάνος μιλάγαμε με όλους τους πελάτες. Ενώ όμως οι πελάτες μιλάγανε σε εμάς. Άρα, ό,τι feedback βλέπαμε, πήγαινε το προϊόν. Πρέπει να μιλήσει ο ένας project manager με άλλους 20 product manager για να μιλήσουν με τον director of engineering, να πάει τώρα να το φτιάξει. Έχει χαθεί τώρα το. Ξέρεις τι, νομίζω ότι και κάτι το οποίο διαφοροποιούνται όλοι οι άλλοι είναι ότι πάντα τα κάνουν όλα. Ενώ το budget ήταν πάντα, ξέρεις τι, είμαστε mobile crash analytics, τέλος, τίποτα άλλο. Ναι. Ενώ ρε παιδί μου βλέπεις ότι, ας πούμε, το Sentry ξεκίνησε από server side analytics, το οποίο το κάνει πάρα πολύ καλά. Και σου λέει ότι πρέπει να πάω και στο mobile. Το άλλο κάνει APM. Οπότε ίσως κανείς δεν έχει κάνει focus εκεί. Ξέρεις, θα κάνουμε αυτό, ρε παιδί μου. Έχω δει πολλά μικρότερα. Έχω δει πολλές καινούργιες εταιρείες που πάνε να κάνουν ό,τι έκανε και το Backsense. Ξέρεις, να είναι μόνο για mobile. Απλά τώρα το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι προσπαθούν να πάρουν χρηματοδότηση για να συνεχίσουν την εταιρεία. Και τώρα οι VCs λένε, παιδιά, αυτό έχει φύγει το πλοίο. Έφυγε, δεν έχει
δεν θα γίνεται ποτέ μια multi-billion εταιρεία. Το οποίο ίσως να είναι και, πραγματικό, και η πραγματικότητα. Από την άλλη όμως είναι μια ανάγκη η οποία ακόμα δεν έχει καλυφθεί. Δηλαδή αν ρωτήσω οποιοδήποτε developer στο mobile, έχεις κάποιο application που μπορεί να μου πεις αυτή τη στιγμή πόσα crashes έχει real time, πόσα applications είναι ενεργά αυτή τη στιγμή, χωρίς να πρέπει να πας Google Analytics, Sentry, να κάτσεις να τα ψάχνεις δεξιά-αριστερά, ακόμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτός ο aggregator. Δηλαδή το βλέπω και εμείς που φτιάχνουμε το mobile app, είμαι σε φάση, δεν μπορώ άλλο. Είχαμε το Backsense, το είχαμε βάλει εκεί να έβλεπα πόσοι ανοίξανε το app, που κάνανε κλικ, μια ωραία φανούλα. Βέβαια, ούτε εσείς είχατε σηκώσει πολλά λεφτά, σωστά. Εντάξει, για την Ελλάδα τότε ήταν πολλά, αλλά... Είχαμε 100.000 δολάρια. Κάτι θυμάμαι. Απλά εμείς ήμασταν Ελλάδα και πολύ χαμηλότερα τα κόστη. Τώρα εδώ πέρα 100.000 δολάρια παίρνεις δύο άτομα που δουλεύουν στα McDonald's. Δηλαδή είναι... Να το κάνω λίγο πιο hardcore, γιατί εγώ άκουσα τη μαγική λέξη που ετοιμάζομαι να ρωτήσω από την αρχή. Άκουσα τη λέξη Elixir. Σωστά. Και θυμάμαι, νομίζω, κάποια στιγμή που τα λέγαμε στο παρελθόν, όταν ήμασταν και εμείς τα πρώτα μας βήματα, σχολιάζεις, νομίζω, πως κάποια πράγματα κάνετε και με Erlang στο Backsense. Σωστά. Ναι. Πάρα πολλά. Για μένα μας γι' αυτό. Εγώ θέλω να το πιάσω αυτό το κομμάτι της Elixir, αλλά δεν έχω βρει ακόμα το χρόνο έτσι να χαζέψω. Τι κάνετε με Elixir και τι σου αρέσει σε αυτό? Με Backsense κάναμε πάρα πολλά σε Erlang, πάρα πολλά. Εγώ ήξερα και προσωπικά τον Τζο Armstrong, τον ένα από τους δύο πατέρες της Erlang, ο οποίος πέθανε πέρσι ή φέτος. Αλλά κάναμε παρέα, είχαμε πάει για μπύρες, όταν είχε έρθει στην Αμερική, τον είχαμε φέρει και στο Splunk να μιλήσει. Μιλάγαμε, πάρα πολύ έξυπνος, πολύ έξυπνος άνθρωπος. Και χρησιμοποίησαμε Erlang σε πολλά σημεία στη Backsense. Είχαμε φτιάξει μια δικιά μας database, streaming database, για να αναλύει σε πραγματικό χρόνο ό,τι mobile data έρχονται και να τα δείχνει κατευθείαν σε ένα dashboard, χωρίς να ξοδεύουμε άπειρα λεφτά σε servers, γιατί δεν είχαμε κιόλας και λεφτά να ξοδεύουμε. Και στην AgentRisk είναι όλα τα website μας είναι σε Elixir. Δηλαδή έχουμε ένα framework που λέγεται Phoenix, που είναι πάρα πολύ κοντά στο AWS. Οτιδήποτε φτιάχνουμε, το φτιάχνουμε από εκεί. Ο κώδικας, ο οποίος γίνονται όλα τα investments, είναι σε R και Python. Γιατί οι βιβλιοθήκες είναι πάρα πολλές αυτές τις δύο γλώσσες. Ενώ η Elixir είναι πάρα πολύ καλή σε distributed συστήματα, scalability κτλ. Πάντως εδώ πέρα έχουμε μια πρόταση, λέει. Θα μπορούσε να τα πετάξεις όλα σε μια Elasticsearch και να βρεις την υγειά σου. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Για το backend. Ναι, ρε παιδί μου, για να κάνεις το search errors, correlation, ιστορίες και τέτοια πράγματα. Γελάει ο κόσμος. Περίμενε λίγο. Γελάει ο κόσμος. Παιδιά, είχαμε δοκιμάσει. Μιλάμε, είχαμε πόσο ήταν, 110.000 requests το δευτερόλεπτο, data από 500 εκατομμύρια devices. Το Splunk, όταν μας αγόρασε, δεν μπορούσε να μετρήσει πόσα unique devices έχουμε ανά μέρα, για να φανταστείτε. Ήταν τόσο μεγάλο το νούμερο. Και η δικιά μας βάση το έκανε σε real time, γιατί ήταν in memory. Είχαμε φτιάξει μία γλώσσα που ήταν σε Lisp, αλλά μία γλώσσα που έμοιαζε Lisp και τη γράψαμε σε C για να τρέχει στο ίδιο memory space με την Erlang VM, για να κάνουμε γρήγορα aggregations και τέτοια, γιατί είναι τρομακτικός αριθμός και έρχεται πάρα πολύ γρήγορα. Στο Elasticsearch, μόνο μέχρι να τα βάλουμε στο Elasticsearch και να μπορέσουμε να τα βγάλουμε, αντίστοιχα και άλλη μέρα θλίψη. Συν της άλλης, ότι θα είχαμε σηκώσει 700.000 servers. Εμείς είχαμε περίπου, νομίζω, 4 ή 6 servers για όλο αυτό το traffic, για να κάνουμε manage 40.000 πελάτες, 500 εκατομμύρια devices. Το Flare, που ήταν και αυτό mobile analytics και εξαγοράστηκε από τη Yahoo με λιγότερα λεφτά από όσο σήκωσε, και προσπαθούσε να μας εξαγοράσει, είχαμε δηλαδή συνομιλία και τέρμιση για να μας εξαγοράσει πολύ πριν τη Splunk. Νομίζω είχε κάτι, ένα τρελό νούμερο, κάτι σπάσει 1.000 servers για να κάνει αυτό που κάνουμε εμείς real time, και αυτοί είχαν lag 3 ώρα, γιατί είχαν Hadoop από πίσω και Elasticsearch. Wow. Δεν είναι ότι δεν είχαμε τι να κάνουμε και φτιάχναμε databases, είναι ότι προσπαθήσαμε άλλες λύσεις και δεν έβγαιναν. Οικονομικά δεν μας έβγαιναν. Εμείς δεν είχαμε τόσα λεφτά για να σηκώνουμε 3.000 servers. Έπρεπε να βρούμε κάτι που ήταν μόνο για το mobile data. Και γι' αυτό, στην δικιά μας περίπτωση, τα server data δεν παίζαν σωστά. Γιατί τα server data συνέχεια είναι πολύ μεγάλα δεδομένα τα οποία τα βάζεις και τα κάνεις ανάλυση. Σε εμάς είναι πολύ μικρά fast IoT data που έρχονται μέσα και πρέπει να τα κάνεις correlate και να τα μετρήσεις. Και γι' αυτό το Splunk είναι τέλειο
μεγάλα data ή το Elasticsearch για ανάλυση μεγάλων δεδομένων, αλλά για πολύ μικρά εκατομμύρια δεδομένα που έρχονται πολύ γρήγορα και πρέπει να τα αναλύσεις, δεν τραβάει. Δηλαδή η Java θα κάνει ένα garbage collection και αντίο ζωή καλημέρα θλίψη. Θα έχει χάσει 2 εκατομμύρια devices. Δεν γίνεται. Υπάρχει μια ερώτηση. Φταίει το Beam γι' αυτό, BEAM. Ναι, το Beam είναι το VM της Erlang και της Elixir προφανώς. Και ήταν είναι ακόμα υπέροχο γιατί μπορεί να κάνει άπειρα threads χρησιμοποιώντας Green Thread, χρησιμοποιώντας αυτό το VM. Erlang, και γι' αυτό κάναμε scale. Γι' αυτό ουσιαστικά κάναμε scale. Μπορούσε ένα μηχάνημα να ανοίξει άπειρα τέτοια threads και σε κάθε thread τρέχαμε το δικό μας micro C/Lisp κώδικα και βάζαμε τα data στο memory space του Beam και τα παρσάραμε εμείς, τα κάναμε πολύ γρήγορα. Να σου πω, ολοκλήρωση και θα ρωτήσω μετά. Ναι, δηλαδή θυμάμαι ότι εμείς το για να προσθέσουμε το uniqueness, για να προσθέσουμε μάλλον data, ήταν κυριολεκτικά σε φάση 5 assembly instructions, κυριολεκτικά, γιατί ήταν στο ίδιο memory space. Ενώ σε Java ήταν καλά, εντάξει. Θα έπρεπε να γίνει allocate, να τα ξαναφέρει, ήταν λίγο περίπου. Αυτό που κάνει, επειδή λίγο έχω ακούσει για Erlang, κάποια στιγμή σου είπα, θέλω να την πιάσω, αλλά ακόμα ξέρω απειροελάχιστα, είμαι γκασμάς δηλαδή. Είναι preemptive όλο αυτό με τα, ας πούμε, green processes ή non-preemptive, δηλαδή εσύ λες ok, τελείωσα, μπορώ να περιμένω ή σε διακόπτει Erlang και το διαχειρίζεται μόνη της. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό που γίνεται είναι ότι κάθε thread είναι ξεχωριστό από το VM, γιατί είναι green thread, αλλά είναι διαφορετικό από ότι είναι της Java, που είναι its Python, που είναι thread και ολεκτικά θα πάει και θα κολλήσει, ας πούμε, σε ένα πυρήνα. Είναι πάρα πολύ μικρά threads, τα οποία μπορεί να ανοίξεις, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο threads στο μηχάνημα και να κινούνται αυτόνομα και να κάνουν τη φάση τους. Το switch ανάμεσα στα threads έχει ένα strategy πάρα πολύ περίεργο η Erlang, που λειτουργεί περίεργο πάρα πολύ καλά. Και όλη η αρχιτεκτονική της έχει φτιαχτεί για να παίζει με αυτά τα threads. Δηλαδή, φτιάχτηκε πρώτα για να παίζει έτσι και μετά βάλανε τα υπόλοιπα features. Ενώ σε όλες τις άλλες γλώσσες φτιάξαν όλα τα features και μετά βάλανε το multi-threading. Ακόμα ήθελα να πω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι μπορεί να κάνει update versions για το κάθε thread. Δηλαδή, μπορεί να πεις, έχω νέα version του code μου, κάνω hot code reload και το φορτώνεις δυναμικά όσο παίζει αυτό το thread. Μπορείς να συνδέσεις VMs που είναι σε διαφορετικά μηχανήματα και όλα τα threads. Ναι. Wow. Και όλα με configurations είναι μέσα στον κώδικα. Δηλαδή σε 5 γραμμές σου έχω φτιάξει ένα σύστημα που έχει χιλιάδες threads, τα οποία είναι self-healing, unpacing, γίνονται αυτοματαριστά. Δηλαδή είναι by design. Το WhatsApp έχει για τα μηνύματά του Erlang. Είναι WhatsApp, η πρώτη έκδοση του Facebook chat φτιάχτηκε από Erlang σε ένα Σαββατοκύριακο και μετά έγινε μετά από καιρό, όταν φύγανε τα παιδιά, έγινε πόρ σε PHP, δεν ξέρω τι τα φτιάχνει το Facebook chat. Hip Hop. Σε hack, έχει κλείσει το Hip Hop, το έχουν αφήσει. Wow. RabbitMQ, καλά, είναι το Discord είναι σε Elixir, εντάξει, Elixir είναι Erlang. Η Brex, μια μεγάλη fintech εταιρεία εδώ πέρα, μια τεράστια που έχει πιστωτικές κάρτες για startup, είναι και αυτή σε Elixir. Είναι πάρα πολλές εταιρείες πια σε Elixir, όχι σε Erlang, γιατί η Elixir σαφέστατα είναι πολύ πιο... Μοιάζει πάρα πολύ με Ruby, ενώ η Elixir μοιάζει με... Η Erlang είναι η δικιά της γλώσσα. Έχει πολλά δικά της πράγματα. Άρα δεν έχει νόημα πια να πας σε Erlang. Αν μάθεις κάτι, μάθεις κατευθείαν Elixir. Ναι, αυτά. Γρήγορη ερώτηση. Γενικά, μοιάζουν καθόλου αυτά τα threads της Erlang με Go Routines, ας πούμε, για παράδειγμα, ή άλλα, δηλαδή υπάρχει κάποιο άλλο παρόμοιο pattern σε άλλη γλώσσα που έχεις δει, όχι γενικά? Κοίτα, να σου πω, μοιάζουν, απλά, ας πούμε, το ίδιο πρόβλημα με την Go είναι ότι το VM δεν είναι σαν της Erlang. Δηλαδή, της Erlang έχει φτιαχτεί πολύ συγκεκριμένα για να κάνεις μέσα στη γλώσσα αυτά τα threads. Και δεν μπορώ να το εξηγήσω, γιατί μόλις αρχίσεις και κάνεις το tutorial για Elixir, θα πεις, έκανα αυτό και έχω ανοίξει τώρα 10.000 thread. Και μιλάω μαζί τους, λες και είναι μεταβλητές. Δηλαδή, τι φάση. Και δεν σκάνε. Και άνοιξα ένα thread που είναι σε άλλο μηχάνημα και μπορώ τώρα να πω αυτό το thread, κάνε copy αυτά τα αρχεία και στείλε μου τα data πίσω. Και αυτό συμβαίνει έτσι. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να παίξει ούτε με σόκ ούτε τίποτα. Αυτό λοιπόν δεν το έχω δει σε άλλη γλώσσα. Και
έχοντας δοκιμάσει, έχοντας δει μάλλον το τι κάναμε στην Backlink και μετά στη Splunk, γιατί γράψαμε και άλλα πράγματα σε Erlang στη Splunk, δεν έχω δει άλλη γλώσσα που μπορεί να κάνει τέτοιο scaling και τόσο, να γράψει τόσο άνετα. Δηλαδή είναι σαν να θες να φτιάχνεις ένα driver και αντί να το γράψεις σε Rust ή σε C, να παλέψεις να το γράψεις εγώ σε PHP. Ίσως τώρα κάποιος θα φτιάξει μια βιβλιοθήκη, κάτι θα έχει κάνει, θα χαροπαλέψει να το φτιάξει, αλλά δεν είναι με τη γλώσσα, δεν είναι, έχει φτιαχτεί για αυτόν τον λόγο. Αν κάποιο θέλει να ξεκινήσει με αυτό, με Erlang και Elixir, πού του προτείνεις? Σίγουρα να ξεκινήσει με Elixir, σίγουρα. Γιατί και το community του Elixir είναι πάρα πολύ καλό και έχουν ένα online tutorial, δηλαδή αν γράψεις Learn Elixir, θα στο βγάλει κατευθείαν, δεν θυμάμαι πώς λέει το tutorial, είναι super απλό. Νομίζω είναι κιόλας από το elixir.org κιόλας, είναι μέσα στο site. Και θα πρότεινα, αφού κάνει κάποιο το tutorial, θα το πάρει ξέρω εγώ ούτε μία μέρα, αν ξέρει κάποια άλλη γλώσσα, είναι super απλό, να κατεβάσει το Phoenix, που είναι το framework σαν Ruby on Rails, και να αρχίσει να φτιάχνει website-άκια, για να καταλάβει λίγο πώς παίζει όλο αυτό το σύστημα και να καταλάβει τη γλώσσα. Και μετά να cheat. Δηλαδή, είναι πολύ καλύτερη κατάσταση από όταν είσαι Erlang, γιατί Erlang δεν είχε web frameworks, ήταν πεντακάθαρο. Σαν live. Περίμενε. Streaming is on. Μάλλον τα καταφέραμε, εντάξει. Μάλλον δεν είναι σε Erlang γραμμένο το. Δεν είναι. Java είναι, νομίζω, παιδιά, το Jitsi. Το παιδί που μιλάει. Λοιπόν, για να φύγουμε λίγο, θέλω να ξαναγυρίσουμε λίγο πάλι στο businessικό κομμάτι, για να τελειώσουμε και να είναι ακόμα όχι πάρα πολύ αργά. Αλλά γενικά, ένα φοβερό τέτοιο που την πρώτη φορά που είχα ακούσει μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση είναι ότι την είχε γράψει Ericsson την Erlang. Και την είχε γράψει γιατί πρακτικά είχε αυτό την ανάγκη σε traffic, γιατί έστεινε το λογισμικό δρομολόγηση σε πακέτα για SMS, τηλέφωνα κλπ. Το οποίο, ξέρεις, είναι η Ericsson language, Erlang. Ναι, ναι. Και υπάρχει ένα φανταστικό βίντεο που είναι οι δύο founders της Erlang και έχουν κάνει για την Ericsson, όπου μιλάνε με τηλέφωνο ένας με τον άλλο, τρελό γέλιο βίντεο, και σου εξηγεί λίγο τις βασικές αρχές της Erlang, που μιλάνε μεταξύ συνδέονται και τέτοια, και είναι κωμικό βίντεο, δηλαδή αξίζει. Και αυτό ακριβώς που είπες είναι το πιο σημαντικό για την Erlang, ότι φτιάχνει για switches, για telephone switches, που κάνουν επικοινωνία και μιλάνε γρήγορα, και το βλέπεις αυτό μες στη γλώσσα, ότι είναι πολύ γρήγορα threads τα οποία ανοίγουν σε microsecond, ανεβαίνουν, κάνουν επικοινωνία και κλείνουν. Είναι πολύ φθηνό να ανοιγοκλείσεις threads. Και θυμάμαι παλιά όταν κάναμε obsess με το πόσο είναι το μέγεθος του κάθε thread, ήταν σε φάση, δεν θυμάμαι καν, 4 bytes, 10 bytes, δεν θυμάμαι καν πόσο ήταν. Wow. Το οποίο είναι, εντάξει, mind-blowing, wow. Δεν συγκρίνεται με άλλες γλώσσες που τόσο είναι ο integer, ας πούμε. Good times, good times. Μπόμπα, λοιπόν, ξαναπάω λίγο, γιατί γενικά θέλω να το πιάσω με διάφορες μεριές. Οπότε, έχετε φύγει από Ελλάδα, έχετε πάει Αμερική, έχετε σηκώσει 100.000 και ξαφνικά, ρε παιδί μου, φτάνετε σε αυτή τη φάση που λέγεται acquisition, που έρχεται, ρε παιδί μου, με κάποιο τρόπο, ένας τύπος από την, ή μια τύπης από την Splunk και σου λέει, γεια σου Γιάννη μου, πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Πώς γίνεται αυτό και πόσο, ρε παιδί μου, είναι η πρώτη εμπειρία που φαντάζομαι δεν το θα ξανακάνει αυτό πριν. Δηλαδή, πώς το κάνεις αυτό το πράγμα? Κοίτα, το θυμάμαι σαν τώρα, σαν εχθές. Ήταν κόσμος από την πόρτα μας, χτύπαγε την πόρτα, ανοίξτε, θέλω να σας αγοράσουμε. Τους λέγα, παιδιά, δεν ξέρω τώρα. Είχαμε και ωραίο γραφείο στην Πανόρ μου, είχαν φτιάξει και ένα φούρνο ωραίο με κάτι μπουγάτσες. Λέω, τώρα δεν τα αφήνω αυτό να έρθω σαν Φρανσίσκο εκεί πέρα, το βρώμικο, να κάνω τα πράγματά μου. Και ήρθε η Splunk και μας είπε ότι ενδιαφέρονται λίγο για συνεργασία και μετά μέσω είπαν ότι ενδιαφερόμαστε για εξαγορά. Γιατί είχαν κοιτάξει και τους ανταγωνιστές μας και το stack τους και τα λοιπά, και είπανε, κοίτα εδώ πέρα, αυτοί εδώ πέρα οι τύποι έχουν φτιάξει κάτι πολύ καλό και μπορεί να ταιριάζει με αυτό που έχουμε ήδη στη Splunk, χωρίς να ξοδεύουμε 30 εκατομμύρια το μήνα για να κάνουμε share 5.000 πελάτες, πώς είχαν απομείνει στους ανταγωνιστές, τους κλέβαμε, τους είχαμε κλέψει πελάτες, εντάξει, από παντού. Και όταν λοιπόν είχε ξεκινήσει η διαδικασία να μας αγοράσουν, είχαμε υπογράψει ένα χαρτί ότι δεν επιτρέπεται να πάμε δεξιά-αριστερά και να προσπαθήσουμε να βρούμε κι άλλους. Ξέρεις, να πάμε να τους πούμε ότι δεν μας αγοράζει Splunk, δεν ενδιαφέρεστε. Και θυμάμαι, μας είχε προσεγγίσει, τώρα δεν θυμάμαι ποια ήταν, η Hewlett Packard ή η VMware. Δεν θυμάμαι εκείνη ακριβώς την περίοδο. Απλά είχαμε πει ότι είμαστε ήδη σε συνομιλίες με κάποια άλλη εταιρεία, stand-by, άμα αυτό δεν κάτσει, τα βλέπουμε. Και μας είχαν κάνει reach out και VCs
που ενδιαφερόντουσαν για να βάλουν λεφτά στην Backsense. Γιατί σημαίνει πάντα είναι ότι όταν δεν χρειάζεσαι λεφτά, είναι που έρχεται κόσμος να σου βάλει λεφτά στην εταιρεία. Ήταν λοιπόν οι σπλανκάδες Ελλάδα, τους πήγαμε για φαγητά, τους πήγαμε Ακρόπολη, σουβλάκια και όλα τα παραδείγματα. Και ταιριάξαμε πάρα πολύ. Ταιριάξαμε πάρα πολύ και σαν culture και σαν κουλτούρα μεταξύ Splunk και Backsense, όλοι οι employees. Και μετά πήγαμε λίγο Αμερική να δούμε εκεί πέρα και μας είπαν, okay, παιδιά, let's start signing. Συζήτησαμε για τα λεφτά, μας δώσαν τα λεφτά και πολύ πάνε ιστορία. Δηλαδή, δεν ήταν πολύπλοκο, πέρασε πολύ καιρό, δηλαδή πέρασαν πάνω από 4 μήνες για να κλείσει όλο αυτό. Αλλά από τη στιγμή που είδαμε και οι δύο πλευρές ότι υπάρχει εδώ πέρα αξία, ήταν ψηλοαπλό το τι έπρεπε να συμβεί μετά. Η εταιρεία τότε ήταν στην Αμερική, ας πούμε, η μαμά εταιρεία, να το πω έτσι, ή ήταν στην Ελλάδα? Η μαμά εταιρεία ήταν στην Αμερική και το R&D μας μόνο ήταν στην Ελλάδα. Δηλαδή είχαμε ένα υποκατάστημα στην Πανόρμη. Okay, γιατί φαντάζομαι θα ήταν πολύ πιο περίπλοκο άμα η εταιρεία δεν ήταν ρέτζερ στην Αμερική, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ίσως να ήταν και αδύνατο. Τότε, εκείνη την περίοδο ίσως να ήταν και αδύνατο. Γιατί θα πρέπει τώρα αυτοί να πούνε, όχι, πρέπει να δούμε και πώς ακριβώς συμβαίνει. Το IP είναι στην Ευρώπη, πώς το μεταφέρουμε εδώ πέρα. Mm-hmm. Μπερδευόντουσαν λίγο τα πράγματα. Δεν ξέρω αν θα ήταν πολύ πιο δύσκολα, αλλά πιστεύω τώρα σε ένα business deal δεν πρέπει να βάζεις περισσότερα προβλήματα. Ναι, άρα εμείς είχαμε σκεφτεί ότι αυτό θα υπάρχει πρόβλημα στο μέλλον και το είχαμε δει και όταν σηκώναμε λεφτά από την Αμερική. Όλοι μας έκαναν που είναι η εταιρεία. Τώρα που έλεγε στην Ελλάδα, εντάξει, λίγο δύσκολα. Δεν το λέω μόνο για την Ελλάδα. Όταν λες εκτός Αμερικής, είναι λίγο πιο δύσκολα. Και το βλέπω και τώρα που έχω περάσει στην απέναντι πλευρά. Όταν έρχεται κάποιος από Ευρώπη, είμαι σε φάση, επισκέπτης, ήρθε εδώ πέρα να κάνει κάτι. Και δύσκολο να παραμείνει στην Αμερική. Το οποίο φαντάζομαι συμβαίνει και στην Αμερική, και στην Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι δεν επενδύουν τόσο εύκολα σε Αμερικάνους που κάνουν relocate σε καλά καθούμενα στην Ευρώπη. Το οποίο δεν πολύ συμβαίνει, αλλά ναι, οτέλο. Στην Agent Risk έχετε πάρει venture capital, είναι bootstrap, πώς έχετε κάνει, ποιο είναι το μοντέλο? Έχουμε σηκώσει περίπου 1 εκατομμύριο μόνο από angel investors και από πελάτες μας. Δηλαδή δεν σηκώσαμε. Okay. Είναι μόνο από πελάτες της Agent Risk. Και μερικούς angel. Και πώς και αποφάσισες να το κάνεις αυτό? Όταν εξαγοραστήκαμε, έπρεπε κάπως να διαχειριστούμε τα λεφτά μας και πήγαμε σε financial advisors, wealth managers και δεν μ' άρεσε το γεγονός ότι φαινόταν ότι δεν πολύ ξέρανε για ποιο λόγο μου λέγανε αυτό το πορτφόλιο. Δηλαδή δεν φαινόταν ότι κάποιος είχε κάνει backtest, ποιος είχε κάνει backtest αυτό το πορτφόλιο, πώς το είχαν φτιάξει, για ποιους λόγους, υπάρχουν κάποια εναλλακτικά, μπορώ να πειράξω λίγο το ρίσκο μου και πώς αυτό αλλάζει τα projections στο μέλλον, δεν υπήρχε τίποτα από αυτά. Συν ότι εγώ ήθελα real-time reporting, ήθελα να βλέπω τι γίνεται, είχα αυτό το χτύπημα. Και είπα, εντάξει, παιδιά, θα πάρουμε 2-3 βασικά ETF, θα φτιάξουμε ένα χαζό πορτφόλιο, and that's it. Και όταν αυτό είδαμε, είδαμε αυτό που ψιλοέπαιζε και φτιάξαμε την πρώτη έκδοση σε Python, ξέρεις, τελείως χαζά μεταξύ μας, είπα, ξέρεις, θα γίνει. Για όσους είμαστε εδώ πέρα, για 5-10 άτομα που ήμασταν, θα κάνω manage το πορτφόλιό σας και θα στέλνω ένα email αυτοματοποιημένο κάθε εβδομάδα πώς πάει. Και αυτή ήταν η πρώτη έκδοση. Δηλαδή, κυριολεκτικά ήταν ένα service το οποίο άνοιξε. Και that's it. Ούτε regulations, ούτε τίποτα. Είμαστε καθαρά friends, fools and family που το δοκιμάζουμε. Και μετά από 2-3 μήνες είδαμε ότι αυτό πήγαινε πολύ καλά και τους άρεσε όλο το experience. Ότι μου αρέσει πολύ που είναι αυτό transparent, μου αρέσει αυτό που συμβαίνει. Μήπως να το κάνεις επόμενη startup. Και τότε έπρεπε να πάρω, πέρασα τις εξετάσεις για να γίνω financial advisor. Καλά, μου πήρε ένα εξάμεινο, δεν πέρασα τόσο εύκολα. Πέρασες εξετάσεις? Ναι, ρε φίλε, τι πόνο ήταν αυτό τώρα. Γιατί έπρεπε να διαβάσω τα πάντα. Κανονισμούς, χρηματοοικονομικά, τα πάντα. Γιατί ξέρετε, κάτι που παίρνει 2 χρόνια, έπρεπε να το κάνω σε 6 μήνες, γιατί δεν γινόταν 2 χρόνια. Ας πω, παιδιά, θα πάω σε φροντιστήριο. Και δεν έπαιζε. Πέρασα λοιπόν τις εξετάσεις, έγινα financial advisor, πήγαμε την εταιρεία στο SEC για να μας κάνει regulate και να πει ότι αυτή είναι σοβαρή και δεν είναι κομπάρση και ξέρω τι κάνουν. Είχαμε δηλαδή πάνω από 1 χρόνο πρόβλημα με regulations, πρόβλημα, challenges, για να δούμε πώς παίζει αυτό. Και παράλληλα, ξέρεις, φτιάχναμε αλγορίθμους για τα 10 άτομα που είχαμε.
Και μόλις πήραμε το regulation, αρχίσαμε και άνοιξαμε για τους πάντες. Μπομπο. Λοιπόν, και στο τέλος τώρα θέλω πιο χαλαρή συζητησούλα. Και λοιπόν, έχεις ζήσει, ρε παιδί μου, τουλάχιστον σε τρεις πόλεις που άνετα θα ζούσα. Ωραία. Αθήνα, Σαν Φρανσίσκο και Λος Άντζελες. Λος Άντζελες δεν έχω πάει, απλά ξέρω ότι έχει καλό καιρό γενικά, οπότε μου κάνει, ρε παιδί μου, κλπ. Ωραία. Λοιπόν, και επίσης έχεις και ένα podcast που λέγεται Silicon Beach, το οποίο μάλιστα αντιτίθεται λίγο στο Silicon Valley, που είναι και καλά το Σαν Φρανσίσκο είναι πιο κοντά στην Κοιλάδα, ρε παιδί μου, ενώ το Silicon Beach είναι πιο κοντά στο Λος Άντζελες. Αρχικά υπάρχει beef ανάμεσα στο Σαν Φρανσίσκο και στο Λος Άντζελες ή όχι? Δεν υπάρχει. Εγώ ήπεισα ότι υπήρχε λίγο Αθήνα Θεσσαλονίκη, θα υπάρχει λίγο τέτοιο, αλλά είναι φλόρο στην Αμερική, ρε. Δεν γίνεται καθόλου έτσι πρόβλημα. Και αυτό δεν γίνεται κυρίως γιατί το Σαν Φρανσίσκο κατεβαίνει σιγά σιγά προς Λος Άντζελες, γιατί ξέρεις, έχουν βγάλει τόσα λεφτά όλοι οι engineers από εκεί και σου λέει τώρα θα πάω κοντά στον καιρό, θα πάω εδώ που έχει περισσότερες και ομορφότερες γυναίκες και θα είμαι κοντά στην παραλία, έχει καλύτερο φαγητό, θα πάω κάτω. Θα κάτω εδώ πέρα πέντε άτομα που είναι στο Σαν Φρανσίσκο, δεν γίνεται. Άρα δεν υπάρχει τόσο πολύ μάχη μεταξύ LA και Σαν Φρανσίσκο, δυστυχώς. Και πώς αποφάσισες να κάνεις το switch, ρε παιδί μου, γιατί, okay, από ό,τι θυμάμαι, τότε που είχαμε μιλήσει και όλα στην Αμερική και αυτά, ήσασταν στο... Δεν θυμάμαι ακριβώς που ήταν η Splunk, ρε παιδί μου, αλλά νομίζω είχαμε έρθει και στα γραφεία και λοιπά, όταν είχαμε ανέβει με τον Μπάρι, είχαμε ταξιδέψει με τον Μπάρι στο Σαν Φρανσίσκο. Ναι, πήγαμε, ξέρεις, μια βόλτα. Άρα πήγαμε, έτσι πέταχαμε. Ναι, η Splunk ήταν downtown Σαν Φρανσίσκο και εκεί μέναμε όλοι. Το πρόβλημα με το Σαν Φρανσίσκο είναι ότι το πρόβλημα. Το Σαν Φρανσίσκο είναι το καλύτερο μέρος στον πλανήτη αν θες να κάνεις tech. Like big tech, deep tech είναι το καλύτερο μέρος. Δηλαδή, ό,τι και να ακούσεις ότι στην Ευρώπη, στο Βέλγιο. Εντάξει. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Δηλαδή, ακόμα και τώρα το πηγαίνω στο Σαν Φρανσίσκο, είναι το vibe, ο κόσμος είναι εκεί, μιλάνε και αναπνέουν για τεχνολογία. Που, άρα και τα λεφτά είναι εκεί πέρα, άρα και το ταλέντο είναι εκεί πέρα και πιστεύω πάρα πολύ ότι είσαι τόσο έξυπνος όσο είναι τα πέντε άτομα γύρω σου, κυριολεκτικά. Δηλαδή, όταν είσαι startup, όλοι οι startup γύρω σου κάνουν big tech και βλέπεις το τι υπάρχει, τι φτιάχνουν και πόσο μακριά έχουν σκεφτεί, ξέρεις, πρέπει να είσαι εκεί. Δεν μπορεί να είσαι έξω από το παιχνίδι. Το θέμα είναι όταν δεν θες πια να είσαι σε big tech, γιατί έχεις βαρεθεί να ακούς όλη μέρα για optimizations του virtual machine, για scalability, για Docker κτλ. Εκεί είναι το πρόβλημα και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι μόνο αυτό. Άρα είχα επισκεφτεί για λίγο το Los Angeles, μ' άρεσε τρελά ο καιρός, που είναι πάρα πολύ στην Ελλάδα, ξέρεις, σχεδόν όλο το χρόνο. Μ' άρεσε που έχει παραλία, μ' άρεσε που έχει διαφορετικό tech, δηλαδή έχει πάρα πολύ commercial tech και πάρα πολύ dating tech και cannabis tech και e-sports και transportation tech. Ξέρεις, έχει πάρα πολύ διαφορετικά πράγματα, από τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα και VR και gaming, ξέρεις, παίζει λίγο από το παραδοσιακό, δεν είναι τόσο πολύ fintech, αλλά εντάξει, it's okay. Και ήθελα αυτό, ήθελα λίγο το diversity απόψεων, diversity ανθρώπων και κάτι που να μοιάζει λίγο με Ελλάδα, αλλά να μην έχει την οργάνωση της Ελλάδας. Καταλαβαίνω, όσοι είναι από Ελλάδα, καταλάβανε αυτόματα. Μα, γιατί και στο Σαν Φρανσίσκο, άμα βγεις, ρε παιδί μου, λίγο πάνω, λίγο κάτω, λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, μόνο ο Σαν Φρανσίσκο έχει αυτό το fog από πάνω, ρε παιδί μου, και δεν έχει. Ναι. Το έχω ξεχάσει το fog. Πόνος. Εδώ πέρα έχει λίγο φόγκ το πρωί στην παραλία, αλλά μετά είσαι για σερφ. Να σου πω τώρα, μια και είπα. Sorry, πες. Όχι, πες. Εγώ ήθελα να πω τρελιά, οπότε μπορεί. Κοίταξε, λίγο τρελιά θα πω, αλλά τώρα που πήρα το λόγο δεν σταματάω. Κοίταξε, είπαμε ότι έχει ένα podcast, το Silicon Beach. Εγώ θέλω να ακούσω για τον ICT που έφερε στο podcast. Εντάξει. Καταρχήν το podcast έχει και βίντεο στο YouTube. Λέγεται. Αν πάτε στο wearesiliconbeach.com θα δείτε το YouTube, Spotify, τα πάντα. Το κάνουν manage μια εταιρεία από δύο παιδιά εδώ πέρα στο Los Angeles, οι οποίοι είναι και Έλληνες κιόλας. Τατιάνα, γεια σας κιόλας να βλέπετε. Άρα αν μου γράφετε στο Instagram, Twitter και τέτοια, δεν τα βλέπω εγώ. Το κάνουν manage τα παιδιά. Ειδικά οι κοπέλες μου στέλνουν άπειρα μηνύματα. Παιδιά, προσέχετε, προσοχή εκεί πέρα, δεν κάνω εγώ τα account. Και έχουμε ανεβάσει, γιατί γελάτε, έχουμε ανεβάσει λοιπόν βίντεο στο YouTube, στο Spotify, έχουμε τα audio κτλ. Και ο στόχος, αυτό που θέλαμε να κάνουμε ήταν και προσπαθούμε να κάνουμε, είναι να μιλάμε με entrepreneurs που έχουν φτιάξει πράγματα χωρίς να έχουν σηκώσει άπειρα λεφτά και να έχουν τελειώσει Stanford και από celebrities οι οποίοι κάνουν startups χωρίς να ξέρουν τι είναι οι startups.
που είναι mind-blowing. Δηλαδή, για όσους δούνε το επεισόδιο με τον Ice-T, το επεισόδιο που κάναμε release την προηγούμενη εβδομάδα, χωρίς να έχει σπουδάσει ποτέ για startups, χωρίς να έχει διαβάσει ποτέ για βιβλία, χωρίς να έχει κοιτάξει ποτέ TechCrunch, χωρίς να έχει διαβάσει το Lean Startup κτλ., ξέρει τα πάντα. Ό,τι λέει είναι ακριβώς από τα βιβλία του startups. Πώς έφτιαξε το brand του, πώς έκανε community engagement, πώς έφτιαξε το community, πώς κάνει focus αυτούς που κάνουν μόνο convert. Και τα λέει με έναν τρόπο που λες, ναι, αυτό έχει ονομασία, λέγεται A-B testing. Ναι, αυτό λέγεται super fans. Ναι, αυτό που λες είναι πώς κάνουμε fundraising. Είναι πάρα πολύ περίεργο πώς κάποιοι άνθρωποι κάνουν brute force στο να μπουν σε αυτό το χώρο χωρίς να ψάξουν να βρουν ματήρια να διαβάσουμε. Που τελικά πιστεύω ότι δεν έχει σημασία τι θα διαβάσουμε. Απλά προσπαθείς να κάνεις πολλά πράγματα και κάποια στιγμή το βλέπεις. Ειδικά λοιπόν ο Ice-T, πέρα του ότι είμαστε καλοί φίλοι και είναι τρελό αλάνι, πολύ γέλιο, έχει έρθει. Ο Ice-T είναι. Ναι, είναι τρελό αλάνι, πολύ γέλιο. Δηλαδή πριν κάναμε τη συνέντευξη ήταν με το Snoop Dogg και Dr. Dre. Okay. Δεν του έφερε τώρα εδώ πέρα, θα του βάλουμε συνέντευξη και μου λέει τώρα εντάξει, για startup τώρα δεν ξέρω αν ξέρουν. Θα του βάζουμε σε μια γωνίτσα. Αλλά μα την πίτσα έφτιαξε ο Ντρέ, τι εννοεί. Αυτό δεν έφτιαξε μια εταιρεία και την πούλησε τώρα ο Κολόφαρδο. Καθόμαστε να συζητάμε τώρα με τον Dr. Dre εδώ πέρα. Όχι, θέλω να το δω. Podcast με τον Dr. Dre, θα το ήθελα. Ναι, κοίτα, η πλάτη είναι ότι όλοι αυτοί μαζί παίζουν games και έχουν κάνει ή προσπαθούν να κάνουν ένα e-sports TV show όπου παίζουν μεταξύ τους και παλεύουν και κάνουν πράγματα και όλοι τους έχουν παίξει σε παιχνίδια. Δηλαδή ο Ice-T είναι μέρος σε πολλά game projects και έχει παίξει και έχει δανειστεί τη φάτσα του σε πάρα πολλά παιχνίδια. Call of Duty okay. Και έχει βάλει Borderline, κάτι τέτοια κλπ. Και είναι ενδιαφέρον του πάρα πολύ για το e-sports και πάρα πολύ για το game development. Πάρα πολύ. Συν της άλλης ότι όλοι χρησιμοποιούν ό,τι νέο app υπάρχει εδώ πέρα, το χρησιμοποιούν. Πέρα από, δεν ξέρω αν είναι στην Ελλάδα, ξέρετε το Marco Polo, το application. Δεν ξέρει κανείς άλλος εκτός από εδώ από Αμερική. Είναι ουσιαστικά ένα app το οποίο στέλνεις βίντεο και ο άλλος το βλέπει όποτε θέλει και απαντάει όποτε θέλει. Είναι ουσιαστικά σαν texting με βίντεο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το καταλάβω καθόλου πώς παίζει, αλλά το χρησιμοποιούν όλοι οι celebrities. Περιέργο. MarcoPolo.me. Λογικά, κάτσε να σου πω, Marco Polo app, περίμενε, γιατί ναι, αυτό, ναι. Και αν διαβάζει την ιστορία, ειδικά του Marco Polo, του application, δεν το χρησιμοποιούσε και πολλοί κόσμος και ξαφνικά άρχισαν να το χρησιμοποιούν όλοι οι celebrities και τώρα το χρησιμοποιούν όλοι. Πάρα πολύ περίεργα πράγματα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ζώντας, έχοντας γνωστούς, κυρίως από το LA, που είναι celebrities, βλέπω ότι ο τρόπος που σκέφτονται δεν είναι καθόλου διαφορετικός από τους startupers, αλλά ο τρόπος που εκτελούν έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή είναι ότι, ξέρεις κάτι, θα δοκιμάσουμε σήμερα να κάνουμε launch ένα καινούριο παιχνίδι. Πολύ ωραία, ξεκινάμε. Αντί να πάμε να πάρουμε fundraising, αρχίζουμε και μιλάμε με το community που έχουμε χτίσει. Παιδιά, φτιάχνουμε αυτό, πώς θα σας φαίνεται κτλ. Δηλαδή κάνουν flesh out όλο το project πολύ πριν, όχι απλά γράψουν κώδικα, πολύ πριν καν βρούνε όνομα για αυτό που φτιάχνουν. Άρα τη στιγμή που είναι έτοιμοι να το βγάλουν, έχουν όλο τον κόσμο να μιλάει, εύκολο να βρούνε press να γράψει γι' αυτό. Και το σημαντικό είναι, δεν είναι μόνο ότι αυτό μπορεί να το κάνουν επειδή έχουν ήδη τον κόσμο. Ο τρόπος που φτιάξανε τον κόσμο, φτιάξανε το community για να τους ακολουθεί συνέχεια, φτιάχτηκε πολύ επιλεκτικά. Δηλαδή δεν ήταν τυχαία. Πήραν τόσα εκατομμύρια άτομα στο Twitter, φτιάχνουν, κάνουν engage μαζί τους, προσέχουν πώς κάνουν, μπανάρουν και κάνουν alienate κόσμο πάρα πολύ συχνά. Και αυτό το είδα και όταν φτιάχναμε κιόλας και το ελληνικό project στην Ελλάδα, ότι ακόμα σαν Έλληνες δεν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει λόγος μερικές φορές που είμαστε προκλητικοί. Δηλαδή, είδα ότι πρέπει να είσαι πολλές φορές προκλητικός για να διαχωρίσεις τον κόσμο, γιατί δεν θες να είναι μαζί σου άτομα τα οποία δεν είναι 100% μαζί σου. Δηλαδή, που απλά σε ακολουθούν, θες, για να έχεις ένα εκατομμύριο followers, δεν πρέπει να σε ενδιαφέρει αυτός ο κόσμος. Πρέπει να τους αποξενώσεις κυριολεκτικά. Να είσαι τόσο ακραίος, ώστε να αποξενωθούν για να μείνει πραγματικά η μάζα σου, τα 1000 άτομα που σε ακολουθούν παντού. Αυτό είναι.
Δεν μιλήσαμε για το project στην Ελλάδα. Και εγώ ήθελα να το πω γι' αυτό. Για πες. Για την Εύα. Τα καλύτερα. Η Εύα, λοιπόν, θα είναι θεωρητικά online μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Αν και είναι ήδη offline, την έχουμε ήδη κλείσει, γιατί δεν έχει ιδιαίτερο νόημα, έχει γίνει χαροκόπηση στην Ελλάδα. Και ξεκίνησε κυρίως από τον Κίμωνα, τον Κίμωνα Δρακόπουλο, που μίλησε με τον Πρωθυπουργό και του είχε προτείνει ότι έχει κάποια μοντέλα τα οποία δείχνει ότι θα συμβεί αυτό στην Ελλάδα και συμβαίνει αυτό στις άλλες χώρες και να την μπορούμε να κάνουμε εμείς. Και αυτά τα μοντέλα τελικά βγήκανε πραγματικότητα και του είπε ο Πρωθυπουργός, ωραία, βλέπω ότι αυτά που λες δεν είναι μούφες. Μίλησε εννοείται και με την επιστημονική ομάδα εκεί πέρα του Πρωθυπουργού. Του λέω, οκ, τι μπορείτε να κάνετε. Και ήρθε ο Κίμωνας σε μένα και μου λέει, μπορούμε να φτιάξουμε αυτό και πώς παίζει. Και αρχίσαμε και φτιάξαμε prototypes, εδώ πώς παίζει scalability, γιατί γίνεται εκεί, security, να είναι serverless, κάναμε όλα αυτά. Και αφού ξέρεις, ήμασταν και χαζοχαιρόμασταν με όλη μας την τεχνολογία, μας στέλνουν ένα mail ότι να κάνουμε 6 ώρα το πρωί Zoom call. Κλασικά, φυσικά 6 ώρα το πρωί, του λέω, παιδιά, δεν μπορείτε να ξυπνήσω με καμία Παναγία. 6 ώρα το πρωί, ούτε για τον Πρωθυπουργό της χώρας. Και ήταν ο Πρωθυπουργός της χώρας λοιπόν 6 ώρα το πρωί και ο Κίμωνας με έπαιρνε τηλέφωνο ότι ξύπνα και έλα στο Zoom call. Είναι γελίο αυτό αυτή τη στιγμή. Και πήγαμε και μας είπαν τέλεια, παιδιά, το κάναμε review, είναι όλα φανταστικά, υπάρχει ελπίδα άμα φτιάξουμε αυτό το σύστημα. Σε μία εβδομάδα πρέπει να είναι online, γιατί θα αρχίσουν να μπαίνουν οι τουρίστες. Λέμε, σε μία εβδομάδα δεν νομίζω να έχω μάθει AWS, γιατί θα έπρεπε να πάμε και σε AWS. Εγώ είμαι σε Google Cloud και φτιάξαμε τα πάντα να παίζουν serverless και τέτοια στο Google Cloud, Google Cloud Run. Και ξαφνικά έπρεπε να πάμε σε AWS. Άρα είχα μια ολόκληρη εβδομάδα να μάθω πώς παίζει όλο το AWS, πώς φτιάχνουν εκεί serverless, πώς ανεβοκατεβαίνουν, τι γίνεται. Το φτιάξαμε, βγήκε η πρώτη έκδοση, μετά κάναμε update μοντέλα και καταλήξαμε εδώ που καταλήξαμε σήμερα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον project, όχι μόνο από άποψη τεχνολογίας, αλλά κυρίως από άποψη ότι δεν μπορούσες να κάνεις κανένα λάθος. Δηλαδή, ένα λάθος στα δεδομένα σημαίνει ότι είχαμε σκοτώσει τη μισή χώρα αμέσως. Φέρναμε κόσμο μέσα που δεν έπρεπε. Τι έκανε, η Εύα τι κάνει σε μία πρόταση, αν μπορείς να το πεις. Πού λειτουργεί και τι κάνει. Η Εύα είναι υπεύθυνη για να κάνει prioritize ποιος πρέπει να πάει για testing και ποιος όχι όταν έρχεται εκτός χώρας. Δηλαδή όταν επισκέπτεσαι την Ελλάδα και συμπληρώνεις μια φόρμα που την ονομάζουμε PLF, το χειρότερο όνομα για marketing, δεν το διάλεξα εγώ. Αυτή η φόρμα ταΐζεται πίσω στο σύστημα και το σύστημα χρησιμοποιεί ένα machine learning αλγόριθμο για να κάνει prioritize αν εσύ πρέπει να πας για test ή όχι. Ο λόγος που χρειάζεται αυτό το σύστημα είναι γιατί έχουμε 100.000 τουρίστες ένα μέρα και είχαμε τότε 10.000 τεστ. Άρα πρέπει να βρούμε τον καλύτερο τρόπο σε ποιον πρέπει να κάνουμε. Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι της Εύα. Το δεύτερο κομμάτι ήταν ότι η Εύα μπορούσε και προβλέπει και προέβλεπε ποιες χώρες θα γίνει η χαροκόπη στο επόμενο χρονικό διάστημα και πρέπει να τις σταματήσουμε. Άρα όταν κλείνανε σύνορα η Εύα είχε πει θα έρθουν 100.000 άτομα, από αυτά τα 90.000 πιθανότητα θα έχουν ιό, έχουμε 10.000 τεστ και όλα και τα τεστ 100% να πάνε, θα γίνει η χαροκόπη, αλλά πρέπει να κλείσουν αυτές οι χώρες για να υπάρχει κάποια ελπίδα πιθανότικα να σταματήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ποσοστό, γιατί είναι αδύνατο να πετύχουμε 100% επιτυχία, είναι στατιστικά μοντέλα, απλά αν ξέρεις ότι είναι 90% οι ασθενείς, 90.000 ασθενείς και εσύ έχεις 10.000 τεστ, ναι, και δεν έχει νόημα, ψιλοτελείωσε η φάση. Άρα λοιπόν όλο αυτό το σύστημα οργάνωση δεδομένων, να παίρνει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από τα εργαστήρια, να τα στέλνει πίσω, να μιλάει με τους τουρίστες, να μιλάει με την κυβέρνηση, να φτιάχνει γραφήματα. Ήταν όλο αυτό φυσικά. Το οποίο φτιάχτηκε σε βήματα. Πρώτα φτιάχτηκε η συλλογή των δεδομένων που δεν υπήρχε τίποτα εκείνη τη στιγμή. Τώρα ξέρεις, σε Ελλάδα, να πρέπει να πεις σε κάποιον που είναι σε ένα νησί ότι όποιος έρχεται μέσα πρέπει να του σκανάρεις το κινητό και θα πάρουμε εμείς data και θα τον στέλνεις. Δεν υπήρχε τίποτα από αυτό. Μετά τα backups, πώς αυτά διαχέονται τα data στην υπόλοιπη κυβέρνηση. Ήταν ένα πολύπλοκο project, όχι μόνο λιγότερο τεχνικά και περισσότερο operational. Και γι' αυτό ο Κίμωνας κάθισε 3 μήνες στην Ελλάδα παλεύοντας με όλη την γραφειοκρατία, πώς να ενωθούν μαζί μας, γιατί να ενωθούν κτλ. Ναι, είχε πλάκα. Είχε πλάκα. Πώς και επιλέξατε AWS ή κάτι τέτοιο και όχι ένα Excel όπως κάνανε άλλες χώρες, όπως η Αγγλία. Όπως εξελάκι, γιατί όχι εξελάκι.
Αυτό. Αρχικά ήθελα να πάω Excel, αλλά του λέω παιδιά θα πάμε Google Spreadsheets και μου λένε όχι, έχουμε μόνο Internet, δεν πληρώνουμε Google. Και έτσι. Όχι, ήταν τρόλ η ερώτηση, συγγνώμη, εντάξει, συνέχισε τώρα. Να σου πω, η πρώτη έκδοση, πριν φυσικά βγει online, είχαμε, τα παιδιά είχαν δει πώς λίγο αυτό παίζει και σβάζοντας τα πράγματα σε ένα Excel. Μετά όμως αναγκαστικά πρέπει να πας σε R και Python για να κάνεις όλα τα μοντέλα, όλες τις προβλέψεις, όλα τα γραφήματα, αλλά από εκεί ξεκινάνε όλα. Από εκεί, από ένα Excel, τα βάζεις λίγο κάτω, να δεις λίγο πώς παίζουν τα νούμερα και μετά πας επιστημονικά. Ωραία, και στο κλείσιμο δεν το ξέρω εγώ αυτό, αλλά υπάρχει ένα σχόλιο που λέει ότι ο Σύλλογος Ελλήνων Πληροφορικών με ένα emoji που κλαίει έχει βγάλει ένα δελτίο τύπου σχετικά με την Εύα. Έχεις λέει κάτι να πεις γι' αυτό. Δεν ξέρω καν τι λέει. Αυτό λοιπόν είναι το πιο αστείο πράγμα, εντάξει. Είναι, έχει πολύ γέλιο. Ο Σύλλογος Ελλήνων Πληροφορικής, δεν ξέρω καν τι είναι αυτό το σύλλογο, δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω καν γιατί υπάρχει, whatever. Είχε βγάλει ένα δελτίο τύπου ότι. Ό,τι συνέβη τώρα στη χώρα είναι επειδή άνοιξε το καλοκαίρι η χώρα, δηλαδή τα κρούσματα τώρα οφείλονται ό,τι συνέβη το καλοκαίρι, δηλαδή τρεις μήνες μετά, lag, whatever. Και η Εύα έπρεπε να είχε γίνει review, έπρεπε να είχε, ξέρεις, να είχε γίνει open source κτλ. Στο οποίο έχω να πω, και είναι πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η ζήτηση, ότι το κακό με την Ελλάδα είναι ότι κανείς δεν κάνει κάτι. Πάρα πολλοί κόσμος μιλάει για πράγματα, αλλά κανείς δεν κάνει. Και αυτό που κάναμε εμείς φέτος ήταν αντί να μιλάμε και να λέμε: ω, η κυβέρνηση πρέπει να κάνει αυτό και αυτό και αυτό, καθίσαμε κάτω πόσο καιρό και φτιάξαμε κάτι. Όλη η ομάδα πιέζει για να γίνει open source. Και θέλω να πω ότι σε αυτό το έργο δεν είμαστε μόνο εγώ και ο Κίμωνας, είναι και άλλα δύο παιδιά και είναι το Wharton και το USC, δύο τεράστια αμερικάνικα πανεπιστήμια. Δηλαδή δεν είμαστε τέσσερις κοτσαμπάσιδες και κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Πιέσαμε λοιπόν τους πάντες ότι αυτό θέλουμε να γίνει open source, κυρίως για να δει και άλλος κόσμος πώς γίνεται. Δεν ξέρω πώς θα το καταλάβουν, αλλά ας υπάρχει άοντε. Και γράφονται πάνω από ένα papers τα οποία θα δοθούν στα μεγαλύτερα publications για να βγουν προς τα έξω. Δηλαδή ελπίζω ότι αυτό θα πάνε πάρα πολύ ψηλά. Ο λόγος λοιπόν είναι ότι δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε αυτό και να κάνουμε peer review με άλλο κόσμο, γιατί τότε θα είχαμε σκοτώσει τη μισή χώρα. Δηλαδή δεν έχεις χρόνο για αυτά τα πράγματα. Έγινε review από την επιστημονική κοινότητα την ελληνική, έγινε review από τα αμερικάνικα πανεπιστήμια ότι make sense, έτρεξε τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες να δούμε ότι αυτό μοιάζει να λειτουργεί και μετά το κάναμε συνέχεια refinement. Αυτό λοιπόν που έλεγε η Ένωση Ελλήνων Πληροφορικάριων, μην ξέρω κάπως λέγεται, είναι ότι όλα αυτά θα έπρεπε να είχαν γίνει peer review πριν καν ξεκινήσουν να μπουν online κτλ. Δυστυχώς όμως, όταν φτιάχνεις ένα project, αυτά δεν γίνονται, ειδικά όταν πρέπει αυτό το project να βγει φέτος. Για καλό ή για κακό δεν γίνεται. Και η Εύα, όπως έχουμε πει και στον τύπο, ήταν δωρεάν. Δηλαδή εμείς δεν πληρωθήκαμε, δεν πληρώθηκε κανείς για να γίνει αυτό, γιατί η προτεραιότητα ήταν να γίνει γρήγορα. Αν λέγαμε ότι, ξέρεις κάτι, η Εύα στοιχίζει γύρω στα 17 εκατομμύρια, όσο θέλουν να πληρώσουν οι άλλες χώρες, και έπρεπε να περάσουμε από τη χώρα, από την Ελλάδα, να πληρωθούμε, να υπογράψουμε συμβόλαια που είναι για πληρωμές, να κάνουμε όλα αυτά, θα είχε φτάσει, ξέρω εγώ, Σεπτέμβρη, θα είχαμε φτάσει τώρα. Άρα αφαιρέσαμε ότι δεν έχει νόημα και προσωπικά πιστεύω ότι να γίνει peer review από Έλληνες επιστήμονες, άλλους Έλληνες επιστήμονες, γιατί έγινε ήδη review από τις επιστημονικές κοινότητες, δεν είχε νόημα σε εμάς. Πέρα τώρα του σοβαρού, αυτή ήταν η σοβαρή μου απάντηση. Η όχι σοβαρή μου απάντηση είναι ότι γενικά μου αρέσει να τρολάρω αυτές τις μικρές ομάδες, γιατί είναι λίγο θλιβερό. Δηλαδή, σκέψου, αντί να φτιάχνεις πράγματα και να παλεύεις και να κάνεις εξάρτηση, κάτσε και ασχολείσαι με τέτοια πράγματα που δεν έχουν ιδιαίτερο νόημα. Και τώρα θα δώσω και ένα πολύ μικρό hint. Όχι hint, θα κάνω μια ανακάλυψη, θα κάνω μια αποκάλυψη. Δεν ξέρει πολλοί κόσμος. Έχουμε τελειώσει από ώρα, τι γίνεται, έχουμε ελάχιστη ώρα. Εντάξει, δεν έχουμε όριο, αλλά είμαστε στα τελειώματα. Ωραία. Εγώ γράφω πάρα πολύ συχνά στο Facebook, πάρα πολύ συχνά και συνήθως κάνω seed posting. Ξέρεις, προσπαθώ να κάνω κάτι full controversial για να δω λίγο τι γίνεται. Χρησιμοποιώ, ξέρεις, IST τεχνικές. Απομονώνω αυτούς που είναι υπέρτατη κομπάρση και κρατάω μαζί μου αυτούς που πραγματικά έχουν νόημα.
κάνω πάντα post στο Facebook όταν είμαι τουαλέτα, πάντα. Δηλαδή, να υπάρχει περίπτωση μέσα στην ημέρα να ανοίξω και να κάνω κάτι. Γι' αυτό πολλές φορές κάνω ορθογραφικά, τα οποία διορθώνω κάποια άλλη στιγμή, κυριολεκτικά στην posting. Γιατί το Facebook το έχω περισσότερο για Έλληνες, κυρίως φίλους που μιλάμε, και για τρολάρισμα σε όλες αυτές τις μικρές ομάδες. Το LinkedIn μου είναι full σοβαρό, ποτέ δεν θα προστάρω κάτι περίεργο ή κάτι μη politically correct, και το Twitter μου είναι all around. Αυτά για το seed posting. Τέλεια, όχι, γενικά πολύ ωραία. Δεν ξέρω, εγώ γενικά περνάω τέλεια, θα μπορούσα να μιλάω άλλες 2 ώρες, αλλά πρέπει να το ψιλοκάνουμε και να θα το ξανακάνουμε. Λοιπόν, θα το ξανακάνουμε. Σημαντικό, τι carve-outs έχεις, ρε παιδί μου, θα ήθελες να προτείνεις κάτι, κάτι που σου αρέσει να κάνεις, ένα podcast, ένα οτιδήποτε, πέρα από τα δικά σου podcast και λοιπά, ρε παιδί μου, που θα ήθελες να ακολουθήσει ο κόσμος. Podcast, φαντάζομαι... Podcast, βίντεο, blog, whatever. Σίγουρα το How I Built This σαν podcast. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, αν δεν το έχετε μέσα στη λίστα σας, σίγουρα. Είναι οι γιγαντοτεράστιοι entrepreneurs παγκοσμίως και εξηγούν ακριβώς πώς ξεκινήσανε, πού πήγανε, τι κάνανε. Φανταστικό podcast. Έχει άπειρα... Νομίζω ότι πάνω από 800-900 επεισόδια. Πάρα πολύ καλό. Ναι, how I Built This, και τώρα ο τύπος αυτός έβγαλε και ένα βιβλίο που τα έχει πάρει όλα αυτά μέσα. Με διαφορά το καλύτερο podcast για tech entrepreneurs. Για βίντεο γενικά βλέπω περισσότερο YouTube, αλλά random πράγματα δεξιά-αριστερά. Τίποτα συγκεκριμένο. Αυτό. Μόνο ένα podcast, τίποτα. Ζημιά. Μια χαρά. Όχι, γαμό. Πάρε, εσύ κάτι να προτείνεις. Θα πω και εγώ μετά. Από podcast. Από οτιδήποτε. Είπα να το κάνουμε έτσι σήμερα. Ναι. Εγώ σε 2 podcast είμαι fan. Βλέπω Joe Rogan πολύ και βλέπω και Lex Friedman πολύ. Lex Friedman τον ανακάλυψα τελευταία και μου αρέσει πάρα πολύ. Ένας ερευνητής στο MIT, ο οποίος ασχολείται γενικά με machine learning, deep learning, ιστορία, φιλοσοφία, πολιτική, όλο το spectrum. Μ' αρέσει πολύ. Εγώ πεθάνει με ένα podcast που λέγεται Acquired και το οποίο αναλύει εξαγορές από εταιρείες και πώς αυτά, ρε παιδί μου, έχουν κάνει play out στον χρόνο και τους κάνουν grading και αυτά, αλλά έχουν πολύ ωραίο, ρε παιδί μου, format και αυτά, και για κάποιον που δεν καταλαβαίνει πάρα πολλά όπως εγώ, βολεύει, οπότε είναι ωραίο. Θα το ξεκινήσω αυτό. Αυτά είναι ωραία στο αμάξι ή, ρε παιδί μου, γενικά όταν είσαι on the go να τα ακούς, μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, εννοείται. Όταν δεν κάνεις κάτι που χρειάζεται κεφαλική δραστηριότητα. Λοιπόν, γενικά εγώ στάρα φουλ, δεν ξέρω. Ελπίζουμε να πέρασε και εσύ ωραία το πρωί. Φουλ. Τώρα πρέπει να είναι. Τι ώρα είναι εκεί? Minus 10. Είναι 10 και 40. Είναι 10 παρατέταρτο. Εντάξει. Καλά. Δεν ξυπνήσαμε πολύ πρωί. Όχι, εντάξει, 9 η ώρα είχα ξυπνήσει. Α, εντάξει. Κομπλέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε. Εννοείται, εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Και προσοχή, μάσκες, αποστάσεις, χέρια και τέτοια. Τα γνωστά. Τέλεια. Έγινε, εγώ.